Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω να ακουγόμαστε και να φαινόμαστε καλά. Θα ήταν χρήσιμο στην παρούσα φάση όσοι μας ακούνε καλά και μας βλέπουν επίσης, ελπίζω καλά, να σηκώσουν την ένδειξη του χεριού που υπάρχει επάνω. Να έχουμε μια ανατροφοδότηση για το τεχνικό μέρος. Ναι, νομίζω ότι μας ακούνε. Αρκετοί. Πολύ ωραία. Αν υπάρχουν κάποιοι... Ωραία, επειδή βλέπω τα περισσότερα χέρια έχουν σηκωθεί, αλλά βλέπω και κάποιους που δεν το έχουν σηκώσει. Αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, καλό είναι να το δουν από τώρα, από την αρχή. Επομένως, αν κάποιος δεν μας ακούει ή δεν μας βλέπει καλά, ας σηκώσει τώρα το χέρι του. Ωραία. Άρα νομίζω από τεχνική άποψη είμαστε έτοιμοι. Να καλωσορίσω λοιπόν επίσημα όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το διαδικτυακό ραντεβού. Δεν γνωρίζω τώρα ποια από εσάς είστε αρκετά εξοικειωμένοι με την διαδικασία. Το σημερινό ραντεβού πάντως είναι ιδιαίτερο σε σχέση με άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και παρουσίαση συγκεκριμένου θέματος. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν καλεσμένο μας επαγγελματία του χώρου, τον Γιάννη τον Κοτσή, με τον οποίο την επόμενη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα ανατροφοδότησης. Θα μπορέσουμε λοιπόν τον συνταξιαζόμενο να του θέσουμε ερωτήματα τα οποία ούτως ή άλλως στροβιλίζουν το μυαλό του κάθε επαγγελματία και θα ήταν χρήσιμο ειδικά στο τέλος της συνέντευξης αυτής οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, διότι ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτού του είδους οι συνεντεύξεις είναι να μπορέσουμε να δώσουμε και έμπνευση, να δώσουμε κίνητρο σε όλους, να μπορούν να δούνε πώς οι σύγχρονοι επαγγελματίες του κάθε κλάδου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, τι έχουν να μας πούνε για τον εαυτό τους, για τον τρόπο της δουλειάς τους, για το πώς βλέπουν αυτό που λέγεται αγορά, πώς βλέπουν την επιστήμη της άσκησης, την επιστήμη της διατροφής. Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Κοτσής σήμερα είναι ένας από τους καταλληλότερους καλεσμένους. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ ενεργός επαγγελματίας, αν ήθελα να τον προσφωνήσω έτσι όσο γίνεται πιο λαϊκά, θα έλεγα ότι ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που έχει όλο το πακέτο. Και καλό θα είναι έτσι να μιλάμε και με τους όρους της αγοράς και ξέρουμε ότι σε όλα τα επαγγέλματα είναι καθοριστικό ο επαγγελματίας οποιοδήποτε κλάδου να έχει αυτή τη μαγική λέξη που ακούγεται λίγο εκλαϊκευμένη, αλλά είναι τόσο αληθινή. Πραγματικά ο Γιάννης θεωρώ ότι έχει όλο το πακέτο και νομίζω το καταλάβετε και περισσότεροι και μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσει σε κλασικά μεν ερωτήματα, αλλά και σε απαντήσεις που είμαι σίγουρος θα δώσει σε προσωπικές ανασφάλειες και προβληματισμούς που μπορεί να έχουμε. Βλέπετε σε όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη για να είναι λίγο πιο διαδραστική η διαδικασία στοιχεία που αφορούν τον άνθρωπο που σήμερα είναι καλεσμένος μας. Θα δείτε και από όσο γνωρίζω κάποια βιντεάκια, κάποιες φωτογραφίες από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Άρα λοιπόν για να κλείσω την εισαγωγή και να τελειώσω με τον μονόλογο, να δώσω το λόγο στον Γιάννη, να τον καλωσορίσω. Από όσο γνωρίζετε περισσότερο, ο Γιάννης είναι και μέλος της Επιστημονικοτεχνικής Επιτροπής του Science Web. Και έτσι σαν σπάσιμο του πάγου, πέρα από μια καλησπέρα, όταν θα είναι έτσι έτοιμος, θα θέλαμε να μας πει δύο λογάκια για τον εαυτό του, για τις σπουδές του και έτσι πολύ επιγραμματικά για την επαγγελματική δραστηριότητα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω η προσφώνηση ήταν υπέρ του δέοντος ικανοποιητική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι σε εκτιμώ βαθύτατα, αν και δεν γνωριζόμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε και οι δύο, αλλά ξέρεις ότι στον χώρο, όταν υπάρχει κάτι αξιόλογο, πάντα θες και να συνεργαστείς, αλλά και περαιτέρω να δημιουργήσεις σχέσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν και πιθανότητα και άλλα πράγματα εν καιρό. Σε ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γαλάνη και τη Science Web που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναλύσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι στο μυαλό οποιοδήποτε δραστηριοποιείται στον χώρο του personal training. Για να αρχίσω και να πω
να ευχαριστήσω μάλλον και όλο τον κόσμο που θα μας ακούσει σήμερα και κυρίως στο Science Web, και να ξεκινήσω και να πω κάποια πράγματα για μένα, γιατί ίσως οι περισσότεροι να με ξέρουν. Λέγομαι Γιάννης Κοτσής, γεννήθηκα το 1976 στη Λαμία. Αλέξανδρε, συντοπίτε, εσύ στη Λάρισα, εγώ στη Λαμία. Κοντά είμαστε. Ναι, έτσι ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο θα φύγει καφέ, γιατί είμαι και εγώ στην Αθήνα. Έτσι, έτσι. Εγώ θα είμαι στο Μιλάνο, δυστυχώς, Αλέξανδρε, άστα. Γιατί έχει ένα πολύ ωραίο συνέδριο, το Isokinetic, που έχει να κάνει με αποκατάσταση. Οπότε προσπαθούμε, είναι αυτό που λέμε, ότι προσπαθούμε να εξελισσόμαστε συνεχώς και να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στον χώρο, γιατί αλλάζουν συνεχώς οι καταστάσεις και πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση τώρα. Και αυτή η μικρή παρένθεση ήταν μια πολύ καλή πάσα, γιατί νομίζω ότι θα τεθούν και από το κοινό, αλλά και εγώ στο μυαλό μου κάποιες ερωτήσεις για αυτό το κομμάτι που λέγεται έτσι, συνεχιζόμενη επαγγελματική βελτίωση. Νομίζω ότι είναι η καθημερινή μας έγνοια. Έτσι, έτσι, πραγματικά, πραγματικά. Και ωραία πάσα μου δίνεις, και εδώ κολλάει, ξέρεις ποιο, το γεγονός ότι κάνε, λέει, δουλειά αυτό που σου αρέσει και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ σου, ούτε για μια μέρα σου όλη στη ζωή. Άρα λοιπόν να ξεκινήσω και να πω ότι τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα είναι η άσκηση και η διατροφή, και έχω προσπαθήσει να κάνω πτυχία και στα δύο, στο ΤΕΦΑ από τη μία, στη μία περίπτωση, και στο μεταπτυχιακό exercise nutrition, αθλητική διατροφή, διατροφή αθλουμένων, και στο διδακτορικό μου που είναι βιοχημεία της άσκησης, που πάλι έχω μέσα και διατροφή αλλά και εργοφυσιολογία. Σε όσου με ρωτάνε, η πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τι επαγγέλλεσαι, Γιάννη. Δεν ξέρω. Σε τι είμαι, διατροφολόγος, είμαι γυμναστής. Μάλλον θα έλεγα ότι είμαι Αλέξανδρος γυμναστής. Αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα πάντα. Καλά, στις μέρες μας τώρα γενικώς όλοι κάνουν πολλές δουλειές. Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Ακόμα και οι πολύ εξειδικευμένοι κάνουν πολλές δουλειές εξειδικευμένες. Ακριβώς. Πάντως, ήμουν καλός μαθητής γενικά. Γενικότερα όταν είμαι σε πανελλαδικές θα μπορούσα να περάσω οπουδήποτε, αλλά ήξερα πάντα ότι ένα πράγμα ήθελα να κάνω, να το περάσω στην ήταν Ακαδημία. Αυτό. Ναι. Το πάθος ήταν αυτό. Ήθελα να περάσω στην Γυμναστική Ακαδημία, και αφού έκανα μετά και το μεταπτυχιακό μου και συνεχίζω το διδακτορικό μου, πάλι αν με ρωτήσεις θα πω ότι είμαι γυμναστής. Αυτό μου αρέσει, ουσιαστικά να γυμνάζω κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Μα νομίζω ότι και όλα αυτά που έχεις κάνει ήδη, και είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις και πολλά προσπάθεια στην πορεία της καριέρας σου. Γιατί η μάθηση του άλλου είναι διαβίου διαδικασία, δεν τελειώνει ποτέ με ένα δίπλωμα, με ένα πιστοποιητικό, με μια μελέτη. Είμαι σίγουρος ότι το μικρόβιο έχει να κάνει με το μικρόβιο του γυμναστή. Δηλαδή, οτιδήποτε δημιουργήθηκε στο μυαλό σου σαν ανησυχία, είχε να κάνει με την ανησυχία του γυμναστή. Έτσι. Ο οποίος σαφώς και προχώρησε πολύ και έκανε και άλλα πράγματα, συγγενικά μεν, διαφορετικά δε. Και βέβαια, εδώ θέλω να πω κάτι άλλο, Αλέξανδρε, γιατί πολλές φορές, και εγώ όταν μπήκα στο ΤΕΦΑ, στεναχωρήθηκα από το επίπεδο του ΤΕΦΑ εκείνη την εποχή και από το επίπεδο των συμφοιτητών μου. Αλλά ωστόσο, μετά με την πάροδο των χρόνων, είδα ότι τελικά οι τεφατζίδες ή γενικότερα αυτοί που έχουν να κάνουν με την άσκηση, τελικά παντού διαπρέπουν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή και στο Χαραγώμη Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές μου στο μεταπτυχιακό μου και στο διδακτορικό μου έχουν πρώτο πτυχίο γυμναστική ακαδημία. Στην Αμερική, όταν πήγα, πάλι το πρώτο πτυχίο πάντα έχει να κάνει με την άσκηση. Και από εκεί και πέρα, νομίζω πως συνεχόμενα να κάνεις άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν που αφορούν τις σπουδές σου, πώς σε οδήγησαν έτσι εν κατακλείδι να ασχοληθείς με αυτό που λέμε personal training? Δηλαδή, στον χώρο του personal training, αρχικά πες μας και λιγάκι πόσα χρόνια έχεις που δραστηριοποιείς έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Είτε μερικός, είτε ολικός. Γιατί γνωρίζω ότι έχεις και άλλες δραστηριότητες. Θα σου πω. Αφού τελείωσα το πανεπιστήμιο, καταρχήν ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για περίπου 15 χρόνια. Άρα, από τη μία, το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη αγάπη της ζωής μου, πέρα από τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Και προσπάθησα να μου έδωσε ουσιαστικά την οικονομική δυνατότητα να μπορώ και να σπουδάσω, αλλά και να κάνω και άλλα πράγματα για μένα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα εργομετρικό κέντρο στο Λαέρτιο, στον Πειραιά, στο Λευτέρη τον Παυλίδη, έτσι, που ασχολούμαι ουσιαστικά κυρίως με την εργομετρική αξιολόγηση αθλητών, αλλά και τη διατροφική τους. Και στη δεύτερη μου δουλειά ήταν ίσως με τον άνθρωπο που με στιγμάτισε ή με βοήθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη ζωή μου, τον Γιώργο Τομουλίνο, έτσι που ήμουν μαζί του στο γραφείο του για 6 χρόνια, στο εργομετρικό του κέντρο, βέβαια και συνεχίζουμε να είμαστε και συνέδριοι και συνεργάτες, αλλά κυρίως φίλοι. Έτσι. Και γι' αυτό και καταλήγω στο γεγονός ότι μαζί ήμασταν και στην ΑΕΚ, όπου δραστηριοποιήθηκα για 4-5 χρόνια, που ήμουν και σαν γυμναστής αποκατάστασης. Και μετά την ΑΕΚ, ουσιαστικά με τον Γιώργο,
κάναμε το πρώτο στούντιο Science Place στη Νέα Σμύρνη, Μάλιστα. όπου αποφασίσαμε και εγώ αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ πέρα από το κομμάτι της διατροφής, γιατί μέχρι τότε ασχολούμουν πάρα πολύ με τη διατροφή, να κάνω αυτό που ουσιαστικά μου αρέσει και είναι η άσκηση. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τον Γιώργο να κάνουμε ένα personal training studio, όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, έτσι, με τη δρέουσα σημασία και με τη σοβαρότητα που πρέπει να δώσουμε στο κομμάτι αυτό που λέγεται φυσική κατάσταση ή γενικότερα άσκηση, υγεία, ευεξία. Με επίβλεψη. Με ναι, επίβλεψη. Ναι, ακριβώς αυτό. Έτσι, ο καθένας στο χώρο του, με πολύ καλά μηχανήματα, φέρνοντας την προπονητική διαδικασία του υψηλού αθλητισμού πολύ κοντά στο μέσο άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και οι περισσότεροι όταν με ρωτάνε, ξέρεις, ή μου λέει, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να κάνω όπως γυμνάζεται, ξέρω εγώ, τα παιδιά στην εθνική ομάδα, μα δεν έχει να κάνει. Ο τρόπος δουλειάς μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος. Το περίγραμμα. Το περίγραμμα. Τώρα, η ένταση που θα έχει ο κάθε αθλούμενος, προφανώς και θα είναι διαφορετική. Αλλά γιατί θα πρέπει η προπονητική διαδικασία να είναι άλλη? Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι οι προπονητικές αρχές, η δίπλωση προπονητικής είναι μία. Δεν αλλάζει. Είτε παίζεις πινκ-πονκ, είτε παίζεις, είτε κάνεις κολύμβηση, είτε κάνεις κλασικό θεσμό, είτε κάνεις άσκηση για ευεξία. Οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Από εκεί πέρα η εξατομίκευση είναι διαφορετική. Έτσι. Οπότε από το 2007 ουσιαστικά δραστηριοποιούμε στον χώρο του personal training. Γενικότερα ήμουνα πολύ μακριά από το, από το γυμναστήριο. Ναι, από το fitness που λέμε. Δεν έχω μπει ποτέ σε γυμναστήριο μεγάλο να κάνω σε μεγάλη αίθουσα, είτε ομαδικά είτε επίβλεψη οργάνων κτλ. Είναι κάτι που είναι πολύ μακριά από μένα. Αλλά όσον αφορά το 1v1, ένα εναντίον. Η ρίζα σου δηλαδή και σαν βίωμα. Ναι. Εκεί είμαι πάρα πολύ καλός και προσπαθώ να κάνω πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, στο κομμάτι του ομαδικού αθλητισμού, εκεί έχω εντρυφήσει περισσότερο όσο και ειδικότερο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Βέβαια, έχω υπάρξει και σαν διατροφολόγος στην εθνική ομάδα ποδηλασίας για 2 χρόνια, αλλά νομίζω πως αυτό που μπορώ να κάνω περισσότερο από όλα τα άλλα είναι να είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό ξέρω. Ναι, είναι και τα βιώματά σου. Είναι και τα βιώματά σου. Και μπορώ να καταλάβω έναν αθλητή πριν από τον αγώνα και στην προπόνηση και μετά την προπόνηση. Και είναι πολύ σημαντικό γενικότερα το sport specific σε όλη του το είναι. Δηλαδή, ναι, όλα ναι, είναι ειδικά ναι, με το άθλημα με το οποίο ασχολείσαι και πρέπει να ξέρεις το συγκεκριμένο. Οπότε, παρόλο... η απάντηση στην ερώτηση που μου έκανες είναι από το 2007 που δημιουργήσαμε το πρώτο στούντιο, το 2009 ένα δεύτερο στούντιο και το 2013 ένα τρίτο, πάλι το Edge Performance Center, στην Γλυφάδα. Μάλιστα. Άρα, κυρίως δραστηριοποιούμε το 2007-2008 εκεί. Ωραία. Βέβαια, ασχέτως αν τα βιώματά σου ως αθλητής είχαν να κάνουν με το χώρο του αγωνιστικού αθλητισμού, το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Και στη συνέχεια η πρώτη σου ενασχόληση στον χώρο, από ό,τι μου είπες και πριν από λίγο, αφορούσε εργομέτρηση, παρακολούθηση αθλητών. Τώρα στην παρούσα φάση είσαι πιο κοντά στο fitness από ότι παλαιότερα. Πιστεύεις ότι τώρα σε αυτό που λέγεται fitness, δηλαδή μέσος ασκούμενος αναψυχής, είναι ναι, ο μέσος πελάτης σου, δηλαδή ναι, στη Γλυφάδα, γιατί έχει τύχει να δω και τους χώρους σου. Ναι, νομίζω πως... Ο μέσος πελάτης σου, δηλαδή το προφίλ του είναι ο μέσος ασκούμενος, γιατί ξέρω, ξανά λέξει, επειδή ξέρω και προσωπικά και πώς δουλεύεις και πού δουλεύεις και με ποιους δουλεύεις, ξέρω ότι δουλεύεις και με πρωταθλητές, όχι απλά αθλητές, δηλαδή με αθλητές πολύ υψηλού αγωνιστικού επίπεδου. Αλλά ο μέσος πελάτης σου, θα μπορούσε να πεις ότι πλειοψηφικά είναι ο ασκούμενος αναψυχής. Ναι, και όχι μόνο. Γιατί το κομμάτι των αθλητών υψηλού επίπεδου, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του. Του πληθυσμού. Της πίτας, της... Έτσι, ναι, βέβαια. Και από αυτούς γενικότερα δεν νομίζω ότι θα βγάλεις πάντα πάρα πολλά λεφτά. Όχι. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσεις και όλα, γιατί υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα από την ομάδα τους, υπάρχουν βέβαια άλλοι προπονητές από πίσω. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο και έχεις πολλά προβλήματα όταν ειδικά είναι σε άλλες ομάδες και γενικότερα είναι λίγο ιδιαίτερο. Αλλά σίγουρα ο μέσος αθλούμενος είναι το κομμάτι ή το target group το δικό μου. Μάλιστα. Και όταν λέμε μέσος αθλούμενος, το ίδιο ισχύει για όλες τις ηλικίες. Γιατί έχω αθλούμενος από 8 χρονών μέχρι και 89 ετών. Όχι, ψέματα. Ωραία. 81 είναι ο μεγαλύτερος. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία, γιατί νομίζω ότι θα τεθεί ερώτημα και από το κοινό. Εγώ το έχω σίγουρα στην άκρη του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή θα σου το θέσω. Γενικότερα για τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, με λίγο αργότερα αυτά. Να δούμε δηλαδή ποιοι πληθυσμοί είναι αυτοί που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για έναν επαγγελματία ο οποίος σαφώς και έχει επαφή με αγωνιστικό επίπεδο άθλησης, αλλά και με τον μέσο επίπεδο που θέλει να κάνει personal training, θέλει να γίνει με έναν καταρτισμένο επιστήμονα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα του personal training,
Αυτό που το διαφοροποιεί από οποιαδήποτε άλλη παροχή είναι η προσωπική επίβλεψη. Ακριβώς, ακριβώς αυτό όπως το είπα. Και η εξατομίκευση της όλης διαδικασίας που θα καταρτήσει ο κάθε ειδήμων. Έτσι, αυτό ουσιαστικά είναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε custom ή tailor-made που λένε οι Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε άλλοι. Δηλαδή να κάνεις ένα πρόγραμμα φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο για τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου. Μάλιστα. Στην παρούσα φάση τώρα, πριν μπούμε σε πολύ επιστημονικο-τεχνικού χαρακτήρα θέματα, για να ζεστάνουμε και λίγο την ζήτηση, επειδή είσαι άνθρωπος και της αγοράς, επειδή όταν τέθηκε το θέμα ποιο θα συνδεξιάσουμε, εκεί η Επιστημονική Επιτροπή που ασχολείται κυρίως στο Science Web με το Fitness το Personal Training, έδωσε έναν έτοιμο προγραμματισμό. Να συνδεξιάσουμε έναν άνθρωπο που είναι στην αγορά. Δηλαδή να έχει να μας πει κάποια πράγματα όχι επειδή έχει τις γνώσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι γνώσεις υπάρχουν. Υπήρχαν και τα πάνω πάντα. Αλλά είναι και ο τρόπος που τις μεταφέρεις, η μεταδοτικότητά σου, η δεικτικότητα που έχεις από το κοινό, από το αγοραστικό κοινό, βέβαια, που έχουν μια διάθεση να λειτουργήσουν σαν καταναλωτές. Άρα νομίζω ότι και στο πρόσωπό σου φωτογραφίζουμε λίγο και τον σύγχρονο επαγγελματία, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς της αγοράς. Με άλλα λόγια, αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι σε απασχολεί γενικότερα σαν ελεύθερο επαγγελματία, σαν personal trainer, το marketing, δηλαδή η επικοινωνιακή πολιτική σου, πώς θα επικοινωνήσεις τα προϊόντα σου, το προφίλ σου, τη δουλειά σου, να το πω πιο λαϊκά, το μαγαζί σου, είτε έχεις 10 μαγαζιά είτε έχεις ένα. Σε απασχολεί το marketing σαν λέξη κλειδί δηλαδή. Βέβαια, πάρα πολύ και έχω δυσκολευτεί και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν από τη Νέα Σμύρνη αναγκάστηκα να πάω στην Γλυφάδα, έτσι, που η Γλυφάδα σαν περιοχή είναι ιδιαίτερη, έτσι. Σίγουρα έχει άλλο στάτους. Έχει ακριβώς αυτό, άλλο στάτους. Και βέβαια εκεί η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισα και κάποια προβλήματα που σίγουρα όλοι οι επαγγελματίες του ίδιου τα αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ελέφαντας. Δηλαδή θα πρέπει να αποδείξεις ότι εσύ ένας κοντός ανθρωπάκης, ένα 68, ο οποίος φαίνεσαι μικρούλης και τα λοιπά, είσαι καλύτερος από έναν άλλον τύπο, ο οποίος μπορεί να μην έχει καμία επιστημονική κατάρτιση, αλλά είναι 90, έχει τα στήθια του ή δουλεύει πόρτα σε ένα μαγαζί και καταλαβαίνω. Τέτοια διαδικασία. Το έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Ναι, ισχύει πάρα πολύ. Ειδικά στον χώρο του fitness είναι νομίζω μεγάλη, ναι, γιατί αν όχι μάθηγα, ιδιαιτερότητα, να το πω έτσι. Αυτό ακριβώς. Και προσπαθήσεις να αντιπαραθέσεις την επιστημονική σου κατάρτιση, αλλά για να το κάνεις αυτό θα πρέπει κάποιος να σου δώσει το βήμα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να μπει στο μαγαζί σου. Άπαξ και μπει, είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια τέτοια σχέση. Αλλά το σημαίνει πώς θα τον βάλεις, Αλέξανδρε. Και εκεί μπαίνει το marketing. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή στα Science Place που τα γνωρίζω κιόλας και χωροταξικά και έχω δει και τους χώρους. Πώς κινείται. Κοίταξε, αυτό που έκανα εγώ, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυθεντία στο marketing, γι' αυτό και μάλλον κουράστηκα πάρα πολύ για να δημιουργήσω μια σταθερή πελατεία. Νομίζω πως έκανα ό,τι κάνει ο καθένας που ανοίγει ένα μαγαζί, προσπάθησα να γίνω γνωστός και της Νέας Μήνης και στην Γλυφάδα, με πράγματα συγκεκριμένα, όπως κάποιες εντυπωδιανομές που γίνονται σε συγκεκριμένα διαστήματα για να γίνεις, ότι ανοίξαμε παιδιά και σας περιμένουμε, έτσι. Να κάνεις γνωστή τη δουλειά σου, ότι έχεις καλά μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ή να μπεις σε μια διαδικασία μέσα από το site σου να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά και πάλι ποιος θα δει το site σου άμα δεν σε ξέρει ο ίδιος. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Ενστερνίζεσαι καθόλου την άποψη, εμένα είναι μότο μου αυτό γενικότερα, ότι το καλύτερο marketing είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Ναι ρε εσύ Αλέξανδρε, προφανώς και το ενστερνίζομαι και το personal training που δεν γίνεσαι... Και ειδικά στο personal training που δεν δουλεύεις και με τη μεγάλη μάζα ενός εμπορικού γυμναστηρίου με εκατοντάδες μέλη ενεργά. Δουλεύεις με κάποιες δεκάδες στην καλύτερη του περιπτώσεων. Ακριβώς όπως το είπες. Και σου ξανά πω ότι το πρόβλημα στην όλη διαδικασία είναι να μπει κάποιος στο μαγαζί σου. Εκεί είναι το θέμα. Και μετά εντάξει, μπορείς να βρεις την άποψη και να τον πλησιάσεις και να του δείξεις ποιος είσαι κτλ. Το θέμα είναι να μπει μέσα. Άρα πρέπει να βρεις τρόπους να τον βάλεις στο μαγαζί σου. Και εκεί νομίζω πως πρέπει να σε βοηθήσει κάποιος, είτε κάποιος ειδικός, αλλά είτε να κάνεις κάποια πράγματα βασικά. Είτε από το γιατί το mouth-to-mouth είναι καλό, αλλά πάλι πρέπει κάποιος να έρθει. Ναι. Δεν είναι η πρώτη ταχύτητα το mouth-to-mouth. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι ότι άνοιξα μια πολύ κακή εποχή, έτσι άνοιξα γύρω στον Απρίλιο στην Γλυφάδα, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι έχουν δρομολογήσει τα πακέτα τους, τα μεγάλα γυμναστήρια κτλ. Και για πολύ χρόνο λειτουργούσαμε 4, 5, 6 πελάτες. Θυμάμαι τον πρώτο μου, μάλιστα.
ο Στέφανος, mm-hmm. που ήρθε στην Κλειφάδα για πρώτη φορά κτλ. Και με εμπιστεύτηκε. Νομίζω πως όμως η επιστημονική κατάρτιση, η παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου, υψηλού εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αυτό εν πάση περιπτώσει που θεωρεί ο κάθε ένας επαγγελματίας την υψηλή παροχή υπηρεσιών, έτσι, να μπορώ να σε μια πολύ καλή και λογική τιμή. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να μπει σε μια διαδικασία και σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Εδώ ήταν χρήσιμο το σχολείο σου για... Αλέξανδρε, δεν σε ακούω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, εγώ ακούγομαι κανονικά. Πραγματοποιήθηκε στα πιο δύσκολα γενικότερα οικονομικά χρόνια. Θα μπορούσες να μου ξανακάνεις την ερώτηση, δεν την άκουσα. Τώρα ακούγεσαι, συγγνώμη. Ναι, και εγώ. Ωραία, ωραία. Έλεγα ότι είναι αξιοσημείωτο εδώ να αναφέρουμε ότι και η δική σου επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του personal training πραγματοποιήθηκε την τελευταία πενταετία, εξαετία, που είναι τα δύσκολα χρόνια της αγοράς. Ακριβώς αυτό. Άρα, εσύ θεωρείς ότι η γενικότερα οικονομική κρίση στη δουλειά του personal trainer κατά μέσο όρο έχει επηρεαστεί σημαντικά από αυτά τα δεδομένα αγοράς στην Ελλάδα, γιατί κάθε αγορά και κάθε ήπειρος είναι διαφορετική. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Ωραία ερώτηση και προφανώς νομίζω πως η απάντηση είναι η αναμενόμενη. Η κρίση έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε όλους μας και, και μπορώ να πω και πως πολλά γυμναστήρια κλείσανε. Πολλοί επαγγελματίες του είδους κλείσανε. Είτε γιατί μπορεί κάποιοι να μην ήταν αρκετά καλοί, αλλά κλείσανε και πολύ καλοί και αξιόλογοι επαγγελματίες, γιατί πολύ απλά δεν είχαν τον backup. Έτσι, οπότε η δύσκολη εποχή, η αυξημένη τιμή, γιατί το personal training, η προσωπική προπόνηση είναι κάτι που πληρώνεται. Όπως είναι το ατομικό φροντιστήριο και το ομαδικό. Άλλο κάποιο να πηγαίνει σε ένα φροντιστήριο που είναι 30 άτομα και άλλο να τον έχει κάποιος μόνος του. Άρα μιλάμε ότι το target group κατευθείαν μικραίνει. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τον κάθε επαγγελματία, το πόσο θα μπορέσει να προσελκύσει τον πελάτη, αλλά και πάλι να μπορέσει να τον πείσει. Βασικά νομίζω πως αυτή είναι η καλύτερη ουσιαστικά ατάκα. Πρέπει να τον πείσει ότι το value for money είναι καλό. Δηλαδή η παροχή για την τιμή. Και η μαγική λέξη γενικότερα στο marketing του fitness, δηλαδή μιλάμε για γυμναστήριο και ειδικά στο personal training, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι εγώ και την εστερνίζουμε καθημερινά ως personal trainer, είναι η λέξη διατηρησιμότητα. Yeah. Γιατί η διατηρησιμότητα δεν είναι μόνο ότι εσύ διασφαλίζεις σαν Γιάννης λίγο πιο γεμάτη τσέπη, διασφαλίζει αποτέλεσμα και ο ασκούμενός σου, ο οποίος μετά θα σου κάνει και, και τη διαστόματος διαφήμιση και θα λειτουργεί αυτή η αλυσιδωτή διαδικασία του να έρχεται νοησερχόμενος κόσμος χωρίς να επενδύσει κάτι στο marketing, αλλά επενδύοντας σε μια πολύ καλή ποιότητα δουλειάς. Ναι. Και τουλάχιστον εγώ αυτό έχω διαλέξει να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Άρα νομίζω ότι δουλεύει. Δηλαδή αν έχεις καλή παροχή υπηρεσιών σε μια καλή τιμή, εν πάση περιπτώσει καλή για μένα. Τηρουμένων και... των αναλογιών πάντα μιλάμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί κάποιος μπορεί τη φθηνή τιμή να την έχει ξέρω εγώ στα 100 ευρώ. Εντάξει, σίγουρα, δεν έχει να κάνει. Σίγουρα. Τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι όπως το είπες. Νομίζω ότι η οικονομική κρίση δεν είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται, είναι νέες συνθήκες. Άρα οι νέες συνθήκες θέλουν νέα προσαρμογή. Ο σύγχρονος επαγγελματίας πρέπει να είναι ευέλικτος, ευπροσάρμοστος, διαφορετικά φαντάζει ή εξωγήινος ή ανεπίκαιρος. Άρα λοιπόν είναι κίνητρο να γίνει και λίγο καλύτερος ίσως αυτή η πίεση οικονομική. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί σε όλη τη διαδικασία αυτή που ονομάζουμε ίσον οικονομική κρίση, γιατί ίσως τώρα τα πράγματα να ήρθαν τώρα πλέον στη σωστή τους βάση, γιατί παλιότερα ίσως να ζούσαμε σε μια ψεύτικη κατάσταση, με δανεικά λεφτά και οτιδήποτε. Αλλά μπορώ να πω και πως στις περισσότερες διαδικασίες, πέρα από τους καλούς, έφυγε και πολύ ξεσκάρταρη ουσιαστικά από πολλούς επιτίδιους. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ σε όλους τους κλάδους. Ναι. Χωρίς βέβαια να λέμε ότι εμείς που μείναμε είναι καλοί και όσοι φύγανε ήταν οι κακοί, έτσι, γιατί αυτό δεν θα ήταν σωστό να το πούμε. Όχι. Σε αυτή την παροχή λοιπόν του personal training, επειδή εσύ τώρα έχεις το ρόλο του επιστήμονα και σε άλλα αντικείμενα, δηλαδή δεν είσαι μόνο επιστήμονας της άσκησης, θα μπορούσες να αποκαλεστείς και επιστήμονας της διατροφής. Ναι. Και λόγω των περαιτέρω πανεπιστημιακών σπουδών που έχεις κάνει. Έχεις φτιάξει ένα άτυπο ή ένα επίσημο τυπικό δίκτυο συνεργατών, δηλαδή συντροφεύεσαι, υποστηρίζεσαι από τον ιατρικό κλάδο, από φυσικοθεραπευτικό, από
κάποιους άλλους επιστήμονες του χώρου, που μπορεί να μην είναι το αθλητισμό απαραίτητα, ίσως να είναι του χώρου της υγείας ή άλλων παραϊατρικών, τέλος πάντων, ιδιωτήτων. Δεν θα μπορούσα να μη συντροφεύω μου κάποιους επιστήμονες, έτσι, οι οποίοι σε αγκαλιάζουν και πρώτα απ' όλα βοηθάνε τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να μην έχω κάποιους φυσιοθεραπευτές ή κάποιους ορθοπαιδικούς, έτσι, ή κάποιους διατροφολόγους και λιγοφυσιολόγους πάλι, με τους οποίους ουσιαστικά και συναναστρέφεσαι αλλά και συμβουλεύεσαι. Γιατί όταν έχεις ένα περιστατικό για αποκατάσταση στο γυμναστήριό σου, γιατί υπάρχει ένα gap, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην αποκατάσταση και στην άσκηση. Δηλαδή, ένας αθλούμενος ο οποίος έχει υποστεί ένα τραυματισμό, όταν θα φύγει από το φυσιοθεραπευτήριο, δεν είναι έτοιμος να πάει στο απλό γυμναστήριο. Σωστό. Στο μέσο γυμναστή, να το πούμε λαϊκά. Στο μέσο γυμναστή. Ακριβώς αυτό. Άρα υπάρχει ένα κενό στο οποίο μπαίνουμε εμείς, οι γυμναστές αποκατάστασης, εντός εισαγωγικών, και γεμίζουμε αυτό το κενό. Σε αυτή τη διαδικασία όμως, γιατί επειδή δεν έχουμε το background, το επιστημονικό, όπως έχει ο φυσιοθεραπευτής ή ο ορθοπαιδικός, ασφαλώς και αυτό που λέω εγώ πάντα είναι, Γιάννη, έρχεται ο καθένας και μου λέει, Γιάννη, πονάει λίγο το γόνατό μου. Πολύ ωραία. Θα πάω στο φυσιοθεραπευτή ή στο γιατρό, στον ορθοπαιδικό, να μας πει τι έχει, και άμα εμένα μου πει κάποιος τι έχεις, θα το φτιάξω. Σίγουρα. Μπορώ να μπω σε μια διαδικασία, αλλά δεν μπορώ να κάνω γνωμάτευση. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι φυσιοθεραπευτής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα προσόν τόσο στο κομμάτι της παροχής, όσο και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Έτσι. Γενικότερα, υπάρχει, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πάρα πολύ, μια φωτογραφία του Einstein, μια θεωρία του που έλεγε ότι η γνώση είναι ένα διαγνώση είναι η πραγματική γνώση που έχει, τέλος πάντων. Ή το εγώ σου, Το εγώ σου είναι η γνώση δια του, το ένα δια τη γνώση. Έτσι ακριβώς αυτό. Όσο πιο μικρή η γνώση, όσο πιο μεγάλο το εγώ, εν πάση περιπτώσει. Που ήθελα να καταλήξω τώρα, αν δεν το θυμάμαι πολύ καλά τώρα, ήθελα να καταλήξω ότι πολλές φορές οι μέτροι ή οι αντικειμενικά κακοί επαγγελματίες του κλάδου μας, ενώ είναι πραγματικά και κακοί, θεωρούν ότι έχουν και λύσεις και για όλα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα. Δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι εσύ θα στείλεις κάποιον σε έναν επαγγελματία της υγείας να πάρει μια γνωμάτευση, υπάρχει όμως και ο συνάδελφός μας, όπως όλους τους κλάδους, υπάρχουν οι καλοί συνάδελφοι, οι μέτροι, οι κακοί, ο οποίος θα βγάλει και γνωμάτευση. Θα βγάλει και αποθεραπεία, θα κουράρει δηλαδή κιόλας, ενώ δεν ξέρει καν τι έχει ενδεχομένως ο ασκούμενος. Είναι το κλασικό παράδειγμα το οποίο δεν μπορώ καν να το. Δηλαδή, κάθε φορά εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν συμβαίνει. Το συναντάς όμως, έτσι. Δεν το ακούτε εξωματικότερα αυτό που σου λέω. Το συναντάς. Ίσα-ίσα. Συγγνώμη που απλά δεν μιλάω πάνω σε σένα γιατί έχουμε θέμα. Περιμένω να τελειώσεις. Γι' αυτό και καλά κάνω. Ναι, κάποιες ώρες σταματάω. Είναι το κλασικό, η κλασική αντιμετώπιση της ημιμάθειας. Γενικότερα, όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο δύσκολο απαντάς σε μια ερώτηση. Όταν δεν ξέρεις κάποια πράγματα, η απάντηση είναι πολύ εύκολη και πολύ έτοιμη να βγει. Τι με πονάει το γόνατο, εντάξει, μωρέ, ξέρω εγώ, χοντροπάθεια, τι είναι αυτό, εντάξει, το φτιάξουμε. Δεν είναι τόσο απλά. Όσα περισσότερα ξέρεις, τόσο περισσότεροι προβληματισμοί παίρνουν στο κεφάλι σου. Οπότε είναι φυσιολογικό. Και ξέρεις, αυτό δεν έχει να κάνει, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν έχει να κάνει κατά την άποψή μου μόνο με τον εγωισμό ή με την πραγματική γνώση. Έχει να κάνει και με την εντιμότητα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ειδικός κώδικας σε όλα τα επαγγέλματα. Αν τον καταπατάς, είναι θέμα χρόνου να περαστείς το καναβάτο κάποια στιγμή. Θα σου πω, εδώ κολλάει το. Οι Κινέζοι λένε το εξής. Λέει, αν θες μια εταιρεία να πάει μπροστά, πάρε κάποιον διευθυντή ο οποίος είναι Έλληνας. Αν θες να πάει άσχημα, βάλε δύο Έλληνες. Ξέρεις, είναι το κλασικό. Εδώ πέρα δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που θέλουν περισσότερο είναι ότι δεν θέλω, λέει, και εγώ μια κατσίκα, θέλω να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι ένα θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και όλοι μας οι γυμναστές, ο ένας κακολογεί τον άλλον, εντάξει μωρέ, αυτός είναι άσχετος, έλα σε παρακαλώ, δεν είναι αυτός, δεν υπάρχει αυτός. Τα πράγματα, να πω ότι γενικά ποτέ δεν πρέπει, όταν είσαι επαγγελματίας στο χώρο, ο χειρότερος να είναι ο άλλος, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση, και αυτό το δίνω σαν συμβουλή σε όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα σε αυτήν επαγγελματική ουσιαστικά πορεία, ποτέ δεν πρέπει να λες για οποιονδήποτε κάτι. Ο καθένας στον χώρο του είναι το πράγμα και δόξα τω Θεώ θα δείξει η πορεία του, και το αν θα πάει καλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα δικό σου, εν πάση περιπτώσει. Άρα και ναι, και η ετοιμότητα, σωστά, σε διακόπτω, αλλά αυτό που συνήθως λέω και στους φοιτητές ή σε ανθρώπους που κάνω πάρα πολλές παρουσιάσεις είναι το εξής. Και εκεί είναι ένα θέμα. Κατά πόσο είναι ανοιχτός κάποιος να δεχτεί τη γνώση. Γιατί δεν μπορείς να μάθεις ποτέ σε κάποιον αυτό που νομίζει ότι ήδη ξέρει. Άρα
θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ανοιχτοί για καινούργια, για φρέσκια γνώση. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Τα πράγματα που ξέρουμε είναι πολύ λίγα προς αυτά που μπορούμε να μάθουμε. Εγώ, σκεπτόμενος σήμερα, γιατί αυτό έκανα ουσιαστικά, σκεπτόμενος τι θα λέγαμε στη συνέντευξη, που θέλω να σκεφτώ και σκεφτόμουν ότι πέρυσι, πώς ήμουν πέρυσι, πώς ήμουν πρόπερσι, και θεωρώ ότι, ας πούμε, από το 2007 που ξεκίνησα, τώρα είμαι πολύ καλύτερος. Αλλά είμαι καλύτερος και από πέρυσι. Γιατί πήγα σε κάποια καινούργια σεμινάρια, έμαθα κάποιες καινούργιες τεχνικές, ασχολήθηκα πάρα πολύ, ξέρω εγώ, με κάποια πράγματα που με προβλημάτιζαν, με μυοσκελετικές ανισορροπίες και πώς μπορεί να γίνουν και πώς μπορείς να διορθώσεις κινητικές αλυσίδες, και θεωρώ ότι σε σχέση με πέρυσι είμαι πολύ καλύτερος. Άρα μας δίνεις και ένα μήνυμα τώρα, γιατί εδώ μας παρακολουθούν συνάδελφοι που συζητούν με τον χώρο, φαντάζομαι, κυρίως της άσκησης, και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει τώρα και από το σχόλιο σου είναι ένα μήνυμα, δηλαδή, στους συμμετέχοντες σήμερα σε αυτό το διαδικτυακό ραντεβού. Δηλαδή, δεν σταματάμε εδώ που είμαστε, ψαχνόμαστε, κοιτάμε πίσω, μπροστά, αριστερά, δεξιά. Κοιτάμε θέλουμε παντού, συνεχιζόμενη βελτίωση, δηλαδή. Και κοιτάμε παντού, χωρίς να έχουμε ταμπού και προκαταλήψεις, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία έχουν στατιστική σημαντικότητα, έχουν ένα περιθώριο λάθος. Ακόμα δηλαδή και των τεπών, μπορεί σε ένα 5% των ανθρώπων να μην δουλεύει. Πόσο μάλλον κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτοί που κάνουν γιόγκα ή αυτοί που κάνουν ρέικι να έχουν λάθος, κάτι το οποίο υπάρχει στην ανθρωπότητα για 10-15.000 χρόνια, και ξαφνικά εμείς, ο δυτικός τρόπος ζωής και οι δυτικές φαρμακοβιομηχανίες και το Βολτάρε να είναι καλύτερο τα τελευταία 20 χρόνια. Σίγουρα, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά στην κάθε ίδια θεραπεία ή προσέγγιση. Ακόμα και στην άσκηση το βλέπεις αυτό. Ακριβώς αυτό. Και ποτέ υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να πας στη Ρώμη, για παράδειγμα. Και γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές προπονητικές διαδικασίες. Σαφώς. Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, βλέπεις ότι η Ολλανδία έχει άλλη σχολή. Η Γερμανία έχει άλλη προπονητική διαδικασία. Η Αγγλία έχει άλλη. Κι όμως, και οι τρεις είναι ανταγωνιστικές. Οι Βραζιλιάνοι έχουν άλλη. Κι όμως, είναι εξίσου ανταγωνιστικές όλες. Άρα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο μία προπονητική διαδικασία είναι σωστή? Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Αν δηλαδή κάποιος τώρα, είτε έμπειρος του χώρου, συνάδελφός, είτε άπειρος, είτε γνώστης, είτε μη γνώστης, σε ρωτούσε έτσι πολύ απλά: Βρε Γιάννη μου, είσαι ενεργός επαγγελματίας. Θεωρείς επιτυχημένος. Είσαι καριερίστας. Το έχεις. Πας καλά. Πες μου. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό προσόν για ένα personal trainer? Δύσκολο να διαλέξει ένα, κακά τα ψέματα. Αλλά έτσι για να την απροστέψουμε την κουβέντα, να είμαστε λίγο πιο στοχοποιημένοι. Τι θα μου έλεγες σαν νούμερο ένα? Μπορεί να έχεις 10 στο μυαλό, αλλά νούμερο ένα τι θα μου έλεγες? Θα σου πω κάτι. Καταρχήν, επειδή ψάχνω συνέχεια γυμναστές και συνέχεια στα γυμναστήριά μου, αναγκάζομαι, γιατί κάποιοι θέλει συνεργάτες. Γιατί πράγμα πολύ σωστά το έδεσαι, είναι συνεργάτες και εμένα δεν μου αρέσει να αλλάζω, αλλά κάποιες φορές πρέπει να γίνει και αυτό. Πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει να είναι καλός άνθρωπος. Εμένα που είμαι επαγγελματίας, έτσι. Άρα σίγουρα το πρώτο προσόν είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Ένα αυτό. Να ενδιαφέρει τον απέναντί σου, δηλαδή. Προφανώς. Γενικότερα. Τώρα, ναι. Αν πάμε στο κομμάτι που θέλει, είμαι εγώ αθλούμενος και θέλω να διαλέξω ένα personal trainer, νομίζω πως αυτό που θα έπρεπε κάποιος να έχει σίγουρα είναι πρώτα απ' όλα η επιστημονική κατάρτιση, έτσι, και η συνεχιζόμενη επιστημονική διαδικασία. Αυτό που λέμε συνεχιζόμενη επιμόρφωση. Ακριβώς αυτό, ναι, ενημέρωση, έτσι. Και βέβαια να έχω πάθος για τη δουλειά μου, να μου αρέσει η δουλειά μου, να είμαι παράδειγμα προς μίμηση για να μπορώ να εμπνέω τον κόσμο. Πολύ ωραία. Νομίζω πολύ ωραία. Αυτή είναι η πιο καλή σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι. Συμφωνώ και εγώ προσωπικά απόλυτα μαζί σου. Εδώ θα ήταν ωραίο να ζητούσαμε και την ανατροφοδότηση του κοινού. Ποια από εσάς δηλαδή συμφωνείτε με αυτά τα δύο σημαντικά προσόντα? Να σηκώσετε το χέρι σας, να πάρουμε και απλά έτσι μια ανατροφοδότηση. Τι συμφωνείτε, τα πιο σημαντικά προσόντα είναι να είσαι καλός άνθρωπος, εννοείται. Και να έχεις μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και βέβαια να λατρεύεις τη δουλειά σου. Έτσι. Πολύ ωραία. Και βέβαια να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Νομίζω πως αυτό είναι το... Να αλλάζει επίπεδο που λέμε. Να μπορείς να αλλάζει επίπεδο. Να αλλάζει επίπεδο. Φέτος το καλοκαίρι να είσαι καλύτερος από πέρσι το καλοκαίρι και ούτω καθεξής. Νομίζω πως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και νομίζω τώρα έτσι με την ροή των ερωταπαντήσεων θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πεις εσύ σαν σύγχρονος personal trainer, να πριν από λίγο μας ανέφερες ότι σε 2 μέρες από τώρα θα είσαι στο Μιλάνο για ένα εκπαιδευτικό γεγονός. Ποια έτσι επιστημονικά γεγονότα στο φόρο της αθλητικής επιστήμης, της αθλητικής διατροφής ενδεχομένως
προσπαθώ καταρχήν και ελκύουν, σου τραβούν συστηματικά την προσοχή και πιστεύεις ότι σε βοηθούν πάρα πολύ. Κοίταξε, καταρχήν αυτό που πάντα λέω και σε όλους τους φοιτητές και τα λοιπά, είναι ότι καταρχήν διαβάστε. Έτσι, διαβάστε και προσπαθείτε να διαβάζετε άρθρα τα οποία είναι πρωτότυπα. Μην περιμένετε αυτά να γίνουν ή να διαβάζετε, ξέρω εγώ, άρθρα ανασκόπηση με τα αναλύσεις για να μπορεί κάποιος να έχει τη γνώση κατευθείαν. Αυτό είναι το μόνο σημείο. Πας στην PubMed δηλαδή ή σε κάποιες databases σε οποίες υπάρχουν επιστημονικά άρθρα και μπορεί κάποιος με search word να βάλει και να βρει ό,τι τον ενδιαφέρει. Γιατί τι γίνεται εσύ, Αλέξανδρε, το ίντερνετ. Είναι και καλό και κακό. Είναι και καλό και κακό, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε και να αρχίσει να κρεμιέται με τον απόδει ανάποδα και να του θεωρεί αυτό σαν function και λειτουργική προπόνηση. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Μπορεί να είναι function και λειτουργική προπόνηση για κάποιον επικοντό. Αλλά σίγουρα δεν είναι για κάποιον που δουλεύει στην τράπεζα. Σαφώς. Άρα ακόμα και το λειτουργικό και το functional παίζει στην όλη διαδικασία. Άρα το νομίζω... διαδίκτυο εσύ σαν συνάδελφος, προσυνάδελφο, θα το πρότεινες να το δούμε λίγο πιο επιστημονικά, γιατί το ίντερνετ έχει σου πεδώσει και πάρα πολλές αξίες γενικότερα. Θα σου το πω διαφορετικά. Το κακό είναι στην όλη διαδικασία, ειδικά όταν κάποιος έχει κάνει ή δεν έχει κάνει κανένα πρώτο πτυχίο, δεν μπορεί να καταλάβει ή να αξιολογήσει κάτι που είναι καλό ή κακό. Γιατί στο πρώτο πτυχίο πάντα όλοι μας παίρνουμε μαθημένη γνώση. Έτσι. Στο μεταπτυχιακό μας επίπεδο προσπαθούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό, έτσι, και να έχω μία άποψη ή να αρχίσω να ψάχνω να βρίσκω ποιο είναι το καλό ή όχι. Και στο διδακτορικό πλέον επίπεδο αρχίζω και παράγω γνώση. Άρα οι περισσότεροι από εμάς που μπαίνουν στο διαδίκτυο και είναι λίγο πιο πριν, ίσως και στο πρώτο πτυχίο, το κακό είναι ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν αν κάτι που βλέπουν στο ίντερνετ είναι σωστό ή όχι. Γιατί στο ίντερνετ κρεμάει ο καθένας οτιδήποτε θέλει. Και το θέμα είναι το εξής, ότι μπορεί να δεις κάτι κρεμασμένο, αλλά να είναι ανυπόγραφο. Ή επίσης, ακόμα και υπογεγραμμένο να είναι και να παραπέμπει σε κάποια έρευνα, θα πρέπει να δεις αυτή η έρευνα σε ποιο περιοδικό είναι δημοσιευμένη. Είναι καλό το περιοδικό, είναι έγκριτο. Μήπως από πίσω κρύβεται κάποιος που το πώς σπονσοράρει την όλη διαδικασία και ξέρεις, έχει στατιστική σημαντικότητα ή δεν έχει. Τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό. Δηλαδή πας στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής, δυστυχώς, και ξέρεις πως μπαίνεις σε ένα μαγαζί συμπληρώματα διατροφής και γίνεται χαμός. Έχεις μέσα 3.000 προϊόντα. Κι όμως αυτά που ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά είναι 3 με 4. Όλα τα υπόλοιπα τι γίνεται. Έτσι είναι και το ίντερνετ. Τι γίνεται τελικά, τι είναι αυτό που θα πρέπει να παρακολουθήσω και τι όχι. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα στο ίντερνετ. Έχει κάνει τη ζωή μας πολύ απλή, αλλά και απ' την άλλη μας έχει γεμίσει με πράγματα που ίσως να μην χρειαζόμαστε και μας δημιουργεί και στο νέο κυρίως προπονητή, παύλα γυμναστή, του δημιουργεί θέματα. Και τα θέματα συνήθως είναι, το λέω και από τους δικούς μου γυμναστές, προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία εντυπωσιάζουν. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν ουσία όμως. Προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ξεχάσει τα βασικά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Ιωάννης Χρυσάφης 1916, για παράδειγμα ο Κωνσταντάρας που έβγαινε από την πισίνα και έκανε εκτάσεις κτλ. Γιατί δεν κάνει κανένας εκτάσεις σήμερα, δεν κάνει κανένας περιφορές των χεριών. Όλοι έχουν αυγενικά σύνδρομα, αλλά κανένας δεν κάνει περιφορές των χεριών. Κανένας δεν τεντώνεται, κανένας δεν κάνει stretching. Όλοι, δεν μπορεί όλοι να κάνουν cross training ή functional training. Δηλαδή, αύριο είναι το, ένα πρωί. Θέμα. Αύριο το πρωί, ναι. Θα το συζητήσουμε πιστεύω στη διάρκεια της συνέλευσης. Θα σύστηνε σε κάποιον συνάδελφο να είναι συνδρομητή σε επιστημονικά προοδικά, να είναι μέλος σε κάποιον επιστημονικό οργανισμό ενδεχομένως, για να είναι up to date ουσιακά. Το ACSM, το American College of Sports Medicine, είναι ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό. Το National Strength and Conditioning Association και πάρα πολλές άλλες εφημερίδες στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ καλές. Και γενικότερα εγώ πηγαίνω σε συνέδρια που είναι οργανισμοί που είναι πιστοποιημένοι. Και μπορώ να δω εκεί ομιλητές οι οποίοι είναι καταξιωμένοι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, στην ελληνική πραγματικότητα, παρακολουθούμε συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Ναι. Ή στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο που κάνουμε κάποιες ημερίδες. Γενικότερα προσπαθώ να είμαι σε ημερίδες ή σε συνέδρια των πανεπιστημίων των δικών μας, έτσι. Είτε προσπαθώ να είμαι όπως είναι το Science Web σε αντίστοιχες... Άλλοι οργανισμοί μπορούν να... Γιατί και πανεπιστήμια στο εξωτερικό το κάνουν έτσι αυτό. Έτσι ακριβώς, γιατί εκεί μπορώ να έχω τη γνώση έτοιμη στο πιάτο. Ναι. Και μπορώ να ξέρω ότι αυτή η γνώση που μου παρέχεται, μου τη δίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο και μπορούν να μου δώσουν σωστή γνώση.
Μάλιστα. Για να πάμε λίγο σε πιο χειροπιαστά, εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση τον συνεργάτη, τον κύριο τον Αποστόλου, θα ήθελα λίγο να μου στείλει μηνυματάκι σχετικά με τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί έχω μια δυσκολία αυτή τη στιγμή λίγο να τις ανοίξω. Αλλά για να μην χάσουμε τώρα τη ροή, μια και η κουβέντα έχει... Θα πάμε και λίγο σε πιο χειροπιαστά θέματα, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός. Προηγουμένως ανέφερες τη λέξη λειτουργική προπόνηση, ανέφερες ασκήσεις με ειδικό εξοπλισμό ενδεχομένως. Εσύ στο χώρο σου έχεις κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό? Γενικότερα τα κοστολόγια σε αυτού του εξοπλισμού που κινούνται για κάποιον που θα ήθελε να ενδιαφέρει ενδεχομένως και αυτός να κάνει μια επιχείρηση πέρα στο training studio? Αλέξανδρε, είναι το δικό σου τομέα τώρα που δεν ασχολείσαι με εμπορικό γυμναστήριο, με την ευρεία έννοια. Θα δώσω μια πάρα πολύ καλή απάντηση, ξεκινώντας από το γεγονός ότι μπορώ να γυμνάσω έναν άνθρωπο με ένα βαράκι ενός σκυλού ή με ένα μπουκάλι νερό. Έτσι, ή μπορώ να τον γυμνάσω χωρίς να έχει τίποτα και να έχει μόνο το βάρος του σώματός του. Και νομίζω πως αυτό μπορούν να το κάνουν οι περισσότεροι γυμναστές. Άρα, αν με ρωτήσεις τι budget χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει, θα σου λέω ότι δεν χρειάζεται τίποτα, ρε φίλε. Το μόνο που έχει κάποιος να επενδύσει είναι στις γνώσεις που πρέπει να έχει για να μπορέσει να δημιουργεί μια τέτοια προπονητική διαδικασία. Αυτή η προπονητική διαδικασία πολλές φορές στο δικό σου μυαλό, η οποία γίνεται πράξη, προκύπτει μέσα από κάποια ενδεχομένως εκτίμηση αξιολόγηση φυσική κατάσταση, ας το πούμε και εργομέτρηση, ωραία, που είναι πιο πολύ όρος που αφορά κυρίως τους αθλητές, βέβαια. Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν προσαρμοσμένες δοκιμασίες και τον μέσο, ας πούμε. Ναι. Εργομέτρηση είναι ότι μετράω το έργο κάποιου κάπου. Και μπορώ να το συγκρίνω σε βάθος χρόνου ενδεχομένως. Λοιπόν, αν με ρωτήσει σε μένα λοιπόν, εγώ στο δικό μου το γυμναστήριο έχω, δόξα τω Θεώ, έχω επενδύσει αρκετά λεφτά και έχω δυναμόμετρα σε τρεις άξονες. Άρα έχω τροχαλίες οι οποίες μπορείς να τραβάς και να βλέπεις ισχύ. Έτσι, έχω μηχανήματα της Μήλων που μπορούν να διαχωρίσουν τη μία μυϊκή συστολή από την άλλη. Δηλαδή, άλλα κιλά να έχω στο έκεντρο, άλλο στο σύγκεντρο. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Έχω μποσού, έχω φίτμπολ, έχω όλων των ειδών του σημάντες. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω μόνο την DRX, γιατί έχω και τον AeroSling, έχω και ένα 4D Pro, που είναι διαφορετικοί οι μάντες, αλλά όλοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το 0 και μπορεί να δώσει και 300-400.000 ευρώ για να μπορεί να υποστηρίζει μια τέτοια διαδικασία. Τώρα στο πόσο θέλει να μπει ο καθένας είναι θέμα τσέπης και θέμα διαδικασίας πόσο θέλει να μπει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση, προφανώς και όταν θα έρθει κάποιος σε μια πρώτη επαφή μαζί σου, για να μπορέσει να του κάνει ένα προπονητικό πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να αξιολογήσει. Άρα, ή θα μπει λοιπόν σε μια διαδικασία εργομετρική αξιολόγηση, με τη στενή έννοια του όρου, πράγμα που σημαίνει ότι τον στείλω σε ένα εργαστήριο, θα κάνει βέο του μάλιστα, δηλαδή μέγιστη πρόληψη του οξυγόνου, θα δω το αναερόβιο κατόφλι, θα δω του στιγμού στο αναερόβιο κατόφλι ή την ταχύτητα στη μέγιστη πρόληψη για να μπορέσω να δουλέψω και να του βγάλω διαλυματικέ προπονήσει. Και βέβαια θα μπορούσε πάλι να κάνει αξιολόγηση ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο, οπότε να δω ανισορροπίες μυοσκελετικές και... Αυτά είναι πραγματάκια που τα εφαρμόζεις, δηλαδή, ναι, συστηματικά, τις πιο πολλές φορές να λέγουμε τις περιπτώσεις, θα τα εφαρμόζεις. Θα πω το εξής, είτε έχω είτε δεν έχω εξοπλισμό, πάντα κάνω κάποιο είδος εργομέτρηση. Ή κάνω μια τύπο αξιολόγηση, προσπαθώ βασικά να δω πού μπορεί να χωλαίνει ένας άνθρωπος και κοιτάω κυρίως προβληματικές περιοχές όπως είναι τα γόνατα, η μέση και ο αφιένας. Έτσι, τη μέση ή με ένα McKenzie test, τα γόνατα με κλασικές μεθόδους, έτσι, και το αφιενικό. Μάλιστα. Άρα προβληματικές περιοχές. Κοιτάω συνήθως κατά πόσο έχουμε σωστή ισορροπία μεταξύ κοιλιακών και ραχαίων, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Κοιτάω βασικά ορθοσωμικά θέματα. Ορθοσωμικά θέματα, σχολίωση, κύφωση κτλ. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο. Γιατί βλέπω πάρα πολλές προβληματικές περιοχές που κάποιοι άνθρωποι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να κάνουν stretching. Δηλαδή μπορεί να αφελήσει πολύ περισσότερο έναν άνθρωπο το να μπει σε μια διαδικασία ευληγησίας από το να του κάνεις περαιτέρω ενδυνάμωση. Ναι, γιατί οι περισσότεροι σήμερα, οι επιβαρύνησεις είναι τέτοιες, κάθεσαι σε ένα γραφείο όλη μέρα στραμμένος προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο οργανισμός είναι μια μηχανή προσαρμογής, προσαρμόζεται στα πάντα. Αν εγώ στρίβω όλη τη μέρα προς τα δεξιά, τελικά θα δυναμώσω τη δεξιά μου πλευρά, θα αδυνατήσω την αριστερή μου για να μπορώ να υποστηρίξω την ημέρα μου. Άρα εγώ, σαν γυμναστής, όταν θα δω ότι έχει μια επιβαρημένη δεξιά πλευρά, αμέσως θα πρέπει να κάνω το εξής.
να δυναμώσω την αντίστοιχη αριστερή πλευρά και να διατείνω την ήδη συσσωρευμένη περιοχή. Αυτό δεν θέλει καμιά... Είναι βασική προτεραιότητα. Άρα είναι βασικά πράγματα, τα οποία δεν θέλουν και τίποτα φοβερή και τρομερή μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, έτσι. Όχι. Και με βάρος όμως υπάρχουν πάρα πολλές δοκιμασίες που μπορεί να υποβληθεί ο σκούλος του αθλητής να διακρίνεις για κάθε άρθρωση, για κάθε σύμπλεγμα μειών, αν θέλει βράχνη, αν υπάρχει βράχνηση, αν υπάρχει περιδιάσταση. Ακριβώς αυτό. Και επίσης, αυτό που θέλει ο περισσότερος κόσμος είναι αυτό που λέμε την ανατροφοδότηση. Δηλαδή, ξεκινά σήμερα και κάνει ένα τεστ push-ups και pull-ups. Έτσι, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να σπρώξει ή να τραβήξει. Κάνει 20 push-ups. Σήμερα κάνει 3 pull-ups. Όπρε, φίλε, δεν μπορείς να σπρώχνεις 20 φορές και να τραβάς μόνο 3. Άρα, σίγουρα έχεις 9 αδυναμία στην πλάτη σου. Από εκεί και πέρα, αυτό μπορείς να το γράψεις σε ένα εξελάκι και να το δώσεις σε ένα γράφημα. Και όταν στο τέλος του μήνα βάλεις τη μία μπάρα δίπλα στην άλλη, αυτός και μόνο που θα δει ότι στην αρχή έκανε 20 push-ups και τώρα κάνει 27, είναι πολύ μεγάλο θέμα γι' αυτόν. Βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο marketing. Εκεί είναι που αποδεικνύεις ότι πραγματικά δεν είσαι ελέφαντας. Ναι. Όταν έτσι με πολύ εύκολο τρόπο, ειδικά στη βιβλιογραφία, υπάρχουν τόσοι πολλοί πίνακες, τόσες πολλές νόρμες με βάση φύλο, ηλικία, επίπεδο της κατάστασης, μπορείς να κατηγοροποιείς πάρα πολύ εύκολο το ασκούμενο κοινό. Ακόμα και το αθλητικό κοινό. Αλλά και το ασκούμενο μέσο κοινό. Αλλά και ακόμα και τίποτα να μην έχεις. Δηλαδή θες να κάνεις ένα δικό σου τεστ, ρε φίλε. Θες να κάνεις 20 καθίσματα. Μια δέσμη. Ή κάνεις σήμερα 20 καθίσματα με το ένα πόδι. Όταν σε ένα μήνα ξανακάνεις 20 καθίσματα με το ίδιο πόδι, ή κάνεις 23, πάνω απ' ότι έχεις βελτιωθεί. Για τον άνθρωπο, το συγκεκριμένο αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό είναι μετρήσιμο. Έχεις βελτίωση. Ένα 3, ένα 5, ένα 7%. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Μα αυτές είναι οι προσαρμογές. Αυτές είναι οι προσαρμογές. Νομίζω ότι επειδή είσαι και άνθρωπος που παντρεύει πολύ καλά και την άσκηση και την διατροφή, θα ήταν χρήσιμο στην παρούσα φάση να στρέψουμε λίγο την συζήτηση και για το κομμάτι που λέγεται διατροφική παρακολούθηση. Είναι κομμάτι το οποίο το βάζει πάντα σε προτεραιότητα στο κοινό που τη βλέπεις. Όπως είπα και στην αρχή, η διατροφή είναι ίσως το δεύτερο πολύ σημαντικό για μένα ερευνητικό ενδιαφέρον. Έτσι, έχω δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό και σε μεταπτυχιακό και σε συντακτορικό επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι η εξής, ότι τελικά βλέπω πως η άσκηση είναι αυτή που μετράει πολύ περισσότερο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί ο άνθρωπος παχαίνει, γιατί πολύ απλά δεν καίει θερμίδες. Mm-hmm. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν σηκώνεται το πρωί να περπατήσει, πάει με το αμάξι στη δουλειά, γυρνάει, κάθεται στον καναπέ, βλέπει τηλεόραση, τελειώσαμε. Δεν είναι τόσο πολύ ότι τρώει κάθε μέρα 4 κατσαρόλες φαΐ. Πολλές φορές δεν τρώει 4 κατσαρόλες, αλλά μπορεί να τρώει με πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι και το μεγάλο στίγμα στη δημόσια υγεία στον πλανήτη Γη, όσο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, είναι υποκινητικότητα. Είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στον πλανήτη, κάθε χρόνο. Ακριβώς αυτό. Μαζί με τις χρόνιες παθήσεις, δηλαδή, είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Προφανώς λοιπόν, να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση και λαμβάνω υπόψη και το ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή όταν θα έρθει ένας άνθρωπος στην πρώτη αξιολόγηση, πέρα από τα μυοσκελετικά που θα κάνουμε, έτσι, υπάρχει ένα screening όσον αφορά το βάρος, του γίνεται μια πρώτη λιπομέτρηση με δερματοτυχόμετρο. Δεν είναι θέμα, δεν χρειάζεται να έχουμε είτε BI ή οτιδήποτε άλλο. Ένα δερματοτυχόμετρο, θα βάζεις ένα Excel, ξέρεις μια εξίσωση, βγάζεις ένα ποσοστό λίπους. Οπότε ξέρεις περίπου τι γίνεται, βγάζεις και μια ενεργειακή δαπάνη. Έτσι. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε και εξοπλισμό όπως είναι τα καρδιοσυγχρώματα, είτε είναι Polar είτε οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Έτσι, το λέω πολύ γιατί είναι ίσως η πιο γνωστή. Και για να τον γυμνάζεις στοχοποιημένα πάντα. Να τον γυμνάζεις στοχοποιημένα γιατί εκεί μπορεί να εισάγεις πάρα πολλά δεδομένα, είτε τη μέγιστη πρόληψη οξυγόνου, είτε το αναερόβιο κατόφλι. Οπότε βλέπεις και το ενεργειακό κόστος της άσκησης. Γιατί το πρόβλημα είναι το εξής. Πόσες θερμίδες καίει ο μέσος άνθρωπος σε μια προπονητική διαδικασία. Δηλαδή στην ώρα καίει 200 ή και οι 600 ή και οι 1200. Γιατί εγώ έχω όλο το παλμαρέ αυτό. Είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να κουνηθεί μόνο 200 θερμίδες και ο κακομοίρης έρχεται για προπόνηση και μετά πίνει και ένα ισοτονικό και εκεί που έκαψε 200 θερμίδες παίρνει 400, άρα πιθανότητα αυτός θα παχύνει, δεν μπορεί να δυνατήσει. Έτσι. Πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί είναι καταπληκτική πάσα να σου βάλω γκολ τώρα. Με την επόμενη ερώτηση, με την καλή την έννοια, να δημιουργήσω ένα κλίμα και σε ένα αντικείμενο που το δουλεύεις πάρα πολύ και ερευνητικά. Γιατί εδώ θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε σε όσους συμμετέχουν δεν το γνωρίζουν ότι ο Γιάννης Κοτσής, ο κύριος ρόλος του και στην Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή του ΣΑΕΝΒΕΡ είναι η επιμέλεια επιστημονικών άρθρων και γενικότερα γνώσης που σχετίζεται με τη συμπληρωματική χορήγηση διατροφικών στοιχείων, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Έτσι. Και νομίζω με ένα συγκεκριμένο πεδίο δράσης των συμπληρωματικών βοηθημάτων, των εργογόνων βοηθημάτων.
Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το δουλεύω πάρα πολύ. Έχουμε αρκετά άρθρα τα οποία είναι άκρως ενδιαφέροντα και καλό θα ήταν από όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν σήμερα να μπουν και να δουν τα άρθρα που ανεβάζουμε κατά καιρούς, γιατί είναι άρθρα τα οποία είναι, η τελευταία είναι πάντα των τελευταίων 2-3 χρόνων, πράγματα που θα βγουν στα βιβλία ίσως τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι, σαφώς. Γιατί μέχρι θα μεταφραστούν και περάσουν στα βιβλία είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Και εδώ παίρνετε έτοιμη γνώση, πολύ μαθημένη τροφή και ακριβώς επεξεργασμένη. Ωραία. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στην διαδικασία της διατροφικής αξιολόγησης, πέρα από το κομμάτι ότι βλέπουμε την ηλικία δαμπάνε και φτιάχνουμε ένα διαιτολόγιο αυτού του άνθρωπου, είτε για να χάσει είτε για να πάρει κιλά, γιατί μπορεί να έχεις και τα δύο πράγματα. Γιατί δεν έρχονται όλοι για να χάσουν κιλά, άλλοι έρχονται για να πάρουν κιλά. Σαφώς. Οι άλλοι έρχονται για να αυξήσουν την αθλητική τους απόδοση. Άρα ο καθένας είναι ένα στοίχημα. Ακόμα και μέσα σε μια ομάδα έχω αθλητές οι οποίοι ενώ ανήκουν στην ίδια ομάδα, μπορεί να παίζουν την ίδια θέση, γυρνάω από τη μία και του λέω εσύ πώς ξύφας σήμερα, είδα τον άνθρωπο, περνάς λίγο φιδωλός γιατί έχει λίγο παραπάνω λίπους και τα λοιπά και γυρνάω στον άνθρωπο, σιφάρε φίλε, πώς είσαι έτσι, τα λοιπά. Άρα δεν είναι, τίποτα δεν είναι by the book και by default. Όλα είναι custom και η δουλειά μας πρέπει να είναι custom για όλους τους ανθρώπους. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Μόνο στο κομμάτι της functional training, γιατί οι περισσότεροι που έρχονται για συνέντευξη σε μένα, για να πιάσουν δουλειά σε μένα, πάντα τους κάνουν ένα τυπικό τεστ, έτσι, για να έρχομαι εγώ με τα δικά μου τα προβλήματα. Για να δεις το δικό του status, ναι, που βρίσκω, ναι, καινούργια. Για να δω. Σφαίρα. Και οι περισσότεροι μου κάνουν μια τυπική προπόνηση, κυκλικής μορφής, γιατί θέλω να πω ότι θέλω να χάσω κιλά, αλλά κανένα δεν κοιτάει τα προβλήματά μου συγκεκριμένα. Γιατί όταν λέω ότι έχω δύο εγχειρισμένους αστραγάλους, προφανώς και θα πρέπει κάποιος να μπει και να μην κάνει λίγο διδεκτικότητα στις ποδοκλινικές. Όταν λέω ότι έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο ή ένα πρόβλημα στη μέση, ξαφνικά μου λέει ότι δεν πρέπει να κάνεις κοιλιακούς, δεν πρέπει να κάνεις τραχαίους, αφού έχεις πρόβλημα στη μέση. Μα ρε φίλε, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνω. Το θέμα είναι λοιπόν, πώς θα το κάνω. Άρα τώρα δημιουργήσει ένα κλίμα ενδιαφέροντος να κουβεντιάσουμε για λίγο για την λειτουργική προπόνηση. Δεν είναι τυχαίο που και το Science Web την τελευταία διετία έχει, αν θυμάμαι καλά, 3-4 αυτόνομα webinars τα οποία ασχολήθηκαν με το functional training, με το διεθνή όρο, λειτουργική άσκηση γενικότερα με τον ελληνικό όρο. Πιστεύεις, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι από τώρα που μιλάς, σε αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ως συνάδελφο, την πιστεύεις τη μέθοδο, πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι ίσως η ιδανική και δεν χρειάζεται, νομίζω πως και εσύ και εγώ και κανένας να μην μας έλεγε ότι πρέπει να κάνεις λειτουργική προπόνηση. Όταν θα έμπαινες να γυμνάσεις έναν άνθρωπο, θα του λέγεις πολύ απλά τι κάνεις, ρε φίλε, με στην καθημερινότητά σου. Ναι, έτσι. Ναι. Άρα, αφού είσαι οδοντίατρος και σκύβεις πάνω από τον ασθενή σου συνέχεια, πάμε να δούμε την πλάτη σου, που έχεις, προς τα που κλείνεις, τι πρέπει να κάνεις. Άρα, ποια πλευρά πρέπει να σου δυναμώσω, πρέπει να σου δυναμώσω αυτή την πλευρά και την άλλη στην διατείνω ή θα πρέπει ομοβραχιώνιους ρυθμός να κοιτάξουμε και προφανώς και αυτό είναι λειτουργική προπόνηση χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιατί βοηθάω έναν άνθρωπο να κάνει την καθημερινή δραστηριότητα. Mm. Τώρα, αν η καθημερινή δραστηριότητα είναι αθλητική, το ίδιο προσομοιώνεις κινητικά πρότυπα έτσι, στις αγωνιστικές του κινήσεις. Μπράβο, μιμούμε τα κινητικά πρότυπα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Είτε στην ολότητά τους, είτε σπάζοντάς το. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως έχουμε μάθει, η προπονητική διαδικασία και το να δείξεις κάτι, είτε μπορεί να δείξεις μια κίνηση ολόκληρη, είτε να τη σπάσεις σε 2-3 ασκήσεις, εν τέλει θα σου δώσουν μια κίνηση. Και αυτό αυτόματα και ουσιαστικά είναι λειτουργική προπόνηση. Γιατί τον βοηθάς να κάνει αυτό που κάνει κάθε μέρα. Αν κάθε μέρα πηδάει επικοντό, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνει για να πηδήξει επικοντό. Άρα είναι υπάλληλος στην τράπεζα, θα κοιτάξουμε πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι καλύτερος στην καθημερινότητά του. Άρα πιστεύει ότι δεν είναι μόνο μεγάλη αναγκαιότητα η ηλεκτρονική προπόνηση, είναι και μια από τις κορυφαίες τάσεις στην αγορά του Στερνής. Αυτό, έτσι και με τη διεθνή επιρροή που βλέπεις στην αγορά ότι υπάρχει. Κοίταξε, μου αρέσει πάρα πολύ, το κάνω χρόνια και να μην το έκανε. Νομίζω πως η τάση μας οδηγεί στο να κάνουμε πράγματα που είναι ουσιαστικά. Ναι, ναι. Αυτό το 3D training που κυκλοφορεί γενικότερα και στο διαδίκτυο, η τριεπίπεδη γυμναστική δηλαδή, να μην δουλεύουμε σε ένα επίπεδο, να μην δουλεύουμε μόνο συμβατική ενδυνάμωση, ναι, να κάνουμε την κίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β. Που κάνουμε τόσα χρόνια στον αθλητισμό. Είναι η κλασική προπόνηση που κάνουμε κατά κόρον σε όλα τα αθλήματα, είτε είναι στίβος, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε οτιδήποτε άθλημα. Όλα κινούνται σε τρία επίπεδα και σε συγκεκριμένους βαθμούς ελευθερίας. Συνήθως 5 με 6 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις μόνο επίπεδη προπόνηση. Μα τίποτα, όλες οι κινήσεις είναι σε τρία επίπεδα. Γιατί εγώ θα πρέπει να δουλεύσω σε μόνο επίπεδο. Επίσης, ένα άλλο θέμα. Έχει κάποιος πρόβλημα με τη μέση του.
και τον βάζει καθιστό να κάνει βαράκια και να κάνει άρσεις, ρε φίλε. Ας τον όρθιο τον άνθρωπο. Μα έτσι το αφαιρείς να βγει κατευθείαν. Τι μεγάλος μύθος. Ναι, έχεις μέση, απαπαπα, κάτσε κάτω. Μα έτσι, δηλαδή όποιος έχει διαβάσει βασική λειτουργική ανατομική του καμπάντζη, θα έχει αυτό το κλασικό μπροστά του, αυτό το γράφημα, που βλέπεις τα τρία τόξα, έτσι, και όλοι οι μηχανικοί έχουν πει ότι η δύναμη μιας στήλης ισούται με το τετράγωνο των κυρτωμάτων. Και λες τώρα, πόσα κυρτώματα έχει σπονδυλική στήλη? Έχει 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 9, συν 1, 10. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα στη μέση, του λέει συν 1, κάτσι. Και τι κάνει, δύο, κατευθείαν αφαιρείς ένα κύρτωμα και του λες 2, 2, 4, συν 1, 5. Του μειώνει δηλαδή την ανθεκτικότητα της σπονδυλικής του στήλη κατά 50%. Μα ο λόγος που έγινε δυσλειτουργικός με κακή στάση σώματος και υποκινητικός ήταν λόγος που τον πονάει η μέση του. Ακριβώς. Άρα άμα τον αφήσεις να κάνει και τυπική ενδυνάμωση κουμπωμένος σε καθιστές θέσεις, ίσα ίσα θα δημιουργήσεις και εκφυλήσεις πολλές φορές. Και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ο φαύλος κύκλος. Ό,τι δεν δουλεύει ατονεί και ό,τι ατονεί πονά. Και τελικά δεν ξέρεις ποιος έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό. Και αρχίζεις και τρέχεις σε γιατρούς, σε φυσιοθεραπευτές, να κάνεις θεραπείες, να κάνεις ενέσεις. Ενώ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι μια βασική ενδυνάμωση στον τετράγωνο σκύκο, έστω έξω λοξό, και ουσιαστικά να δυναμώσεις τις περιοχές οι οποίες πάσχουν. Ναι, ναι. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Σίγουρα. Και έτσι χαλαρά που μιλάμε, γιατί εγώ πραγματικά θέλω, λες και είμαστε σε επίπεδο καφέτορο και τα βουλιάζουμε και ελπίζω αυτό να περνάει και στους συμμετέχοντες. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αυτή η πολύ απλή γνώση δεν θα έπρεπε να είναι status quo ακόμα και μια απλή εκπαίδευση από ένα σεμινάριο μέχρι και μια ανώτατη εκπαίδευση? Γιατί αυτό που τώρα παρουσιάζουμε ότι είναι το πιο σημαντικό δεν το βλέπουμε στα γυμναστήρια και από ανθρώπους που να είναι και πανεπιστημιακού επίπεδου? Δεν το βλέπουμε και δεν το λέω τώρα κατακριτέα. Το λέω γιατί και εγώ είμαι 20 χρόνια στο χώρο και βλέπω κάθε μέρα αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί ξεφεύγουμε ή δεν έχουμε οι περισσότεροι αυτό το πάθος που πρέπει να έχουμε για τη δουλειά μας. Γιατί όταν κάποιος έχει πάθος, πάνω από τη στιγμή ότι θα αρχίσει να ψάχνεται. Ναι. Γιατί έστω και ένας πελάτης να σου τύχει με πρόβλημα στη μέση, πάει να πει ότι θα ανοίξει τα βιβλία σου, τα κατάστοιχά σου, για να δεις πώς θα τον δουλέψεις. Ναι. Άρα ο επόμενος που θα έρθει θα είναι τυχερός, γιατί εσύ θα έχεις μάθει τι πρέπει να κάνεις. Νομίζω ότι σε αυτόν θα πειραματιστείς. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι πολλές φορές στη δικιά μας τη δουλειά, επειδή ακριβώς δεν διακατεχόμαστε όλοι με αυτό το υπέρμετρο πάθος που πρέπει να το έχει ένας συνήθως και επιτυχημένος επαγγελματίας, αφήνουμε το πελατολόγιο να μας κατευθύνει. Αυτό, δηλαδή, και του κάνεις το χατήρι, να σου το πω έτσι λαϊκά. Του κάνεις το χατήρι για να είσαι επικεφαλής φύσικο τώρα, να μην προβληματίζεται και ιδιαίτερα. Είναι ένα θέμα. Υπάρχει αυτό έντονα. Ακόμα και στο personal training υπάρχει, φανταστείς. Όχι σε επίπεδο γυμναστήριο απλό. Βέβαια. Μα το βλέπω και εγώ στα γυμναστήρια, άμα από τους γυμναστές μου και τα λοιπά. Τους λέω ότι, ρε παιδιά, θέλω συγκεκριμένη διαδικασία για τους κοιλιακούς. Κάντε τα planks, κάντε τις σανίδες, ξεκινήστε, ξέρεις, με σταθεροποιήσεις. Μετά θα πάμε σε mobility, που σημαίνει κινητοποίηση, αλλά κάποιες πρέπει να αρχίσουμε να σταθεροποιούμε και να κινητοποιούμε αρθρώσεις. Αυτοί θέλουν το κλασικό κράνσις και τους κλασικούς ραχαίους. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να το βλέπω. Θέλω να βλέπω κλειστή αλυσίδα. Ή προσπάθησε να κλείσει μια αλυσίδα, βάζοντας μια μπάλα στα γόνατα. Προσπαθούμε να βάλουμε κάτι ώστε να αρχίσει να δουλεύει σωστά λειτουργικά. Αλλά έχουμε μάθει τι να κάνουμε. Οι περισσότεροι από εμάς, και το βλέπω, δεν έχουν πάθος αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι όταν μπαίνω στην αίθουσα, εγώ όταν θα μπω στο γυμναστήριό μου, έτσι, και θα κάνω προπόνηση, γιατί εμένα το γυμναστήριό μου είναι χωρισμένο σε αίθουσες, έτσι. Ναι, το γνωρίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω προπόνηση και να βλέπω μια άσκηση λάθος και να μην τη διορθώσω. Δεν γίνεται. Εδώ πηγαίνω στο εξωτερικό ή σε άλλα ξενοδοχεία και βλέπω κάποιους να κάνουν προπόνηση και μόλις βλέπω λάθος άσκηση τα πατάω. Και πάω και τους βοηθάω και τους εξηγώ. Δεν μπορώ, αλλά αυτός είμαι εγώ. Ναι, αλλά έτσι ναι. Πρέπει να είσαι όταν είσαι γυμναστής. Δεν μπορεί να βλέπεις το άσχημο ή το λάθος ναι, και να το αφήνεις ναι. Να συνεχίζεται. Θεωρείς δηλαδή ο δικός μας ο χώρος, αυτό που λέγεται πραγματικός χώρος του fitness, έχει αυτό το χαρακτηριστικό της ημιμάθειας, της αυθαιρεσίας, του αυτοσχέδιου προγραμματισμού? Δηλαδή άλλος βγάζει προγράμματα χωρίς να έχει υπόψη την περιοδικότητα, χωρίς να έχει προπονητικές αρχές, χωρίς να έχει κάνει δοκιμασίες αξιολόγηση. Ναι. Βγάζει προγράμματα επειδή κατέβασε ένα blog από το ίντερνετ και λέει ότι αυτό 1 και 1 ίσον 2, άρα αφού 1 και 1 ίσον 2 για μένα, 1 και 1 ίσον 2 και για τον Γιάννη, και τη Μαρία, και τον Κωνσταντίνο. Και μετά ο Κωνσταντίνος βλέπει αποτέλεσμα, η Μαρία τραυματίζεται, έτσι. Η Κατερίνα αργεί να δει αποτέλεσμα, ο άλλος δεν βλέπει ποτέ.
Μα, ωραία. Να πάμε λοιπόν να δέσουμε ένα άλλο ερώτημα. Κλασικό. Γιάννη, σου αρέσει το. Ποια είναι η άποψή για το Power Plate? Την έλεγα την άποψή μου. Ότι είναι ένα καλό εργαλείο για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Όπως τώρα είναι το cross training. Μου λέει καλό το cross training. Καταπληκτικό. Για ποιον όμως? Για μένα. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο 50 χρονών άλματα και σκηνάκι. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Δηλαδή, είναι η επόμενη ερώτησή μου. Πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή τους βάση, ρε Αλέξανδρε. Όλες οι προπονητικές μέθοδοι είναι καλές, αλλά κάθε φορά πρέπει να διαλέγεις αυτή που είναι καλύτερη για τη συγκεκριμένη διαδικασία και τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γι' αυτό και το personal training με απλά ελληνικά, που και πολλοί πανεπιστημιακοί το χρησιμοποιούν, είναι η λεγόμενη εξατομικευμένη άσκηση. Δηλαδή, αν θες το πεις με πολύ απλά ελληνικά, αυτό που λέμε εμείς personal training, και είναι κοινό αποδεκτό και διεθνώς για τη κοινοποίηση μου, είναι εξατομικευμένη άσκηση. Δηλαδή, παίρνω τον πυλό και τον πλάθω για σένα. Παίρνω τον πυλό τον ίδιο, παίρνω την ίδια πρώτη ύλη, αλλά την πλάθω για κάποιον άλλον. Που έχει τον ίδιο στόχο με σένα, δηλαδή, την ίδια ηλικία με σένα. Και εδώ βέβαια, επειδή με ρώτησες κάτι και δεν στο απάντησα, και μπορεί να έχει κάποιους πελάτες οι οποίοι έχουν μάθει την κλασική προπόνηση. 3 set, 8 επαναλήψεις, για super set και κοιλιακούς αυτά τα κράτη. Δεν μπορείς να του κάνεις πάντα το χατήρι. Πρέπει να μπορείς να το αποδείξεις ότι αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή η λειτουργική προπόνηση ή ότι η κοιλιακή με διαφορετική ίσως μεθοδολογία είναι πολύ καλύτερη. Αλλά θα πρέπει και να τον πείσεις. Άρα πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να έχεις και το background το επιστημονικό για να μπορείς να τον πείσεις. Γιατί να κάνω αυτό? Και τις επικοινωνιακές ικανότητες. Προφανώς. Και την πειθώ. Προφανώς και να έχεις την πειθώ. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να λες ότι το πιο φοβερό που ακούς συνήθως είναι το εξής. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μου το έκανε ένας φοβολίτης και δούλεψε. Δεν πάει έτσι. Όπως δούλεψε σε σένα, δεν έχει δουλέψει σε έναν άλλον. Σε μένα. Άρα τι κάνουμε τώρα? Άρα για να δουλέψει κάτι θα πρέπει οι 95% να έχουν σωστό αποτέλεσμα. Μόνο έτσι λέμε ότι αυτό είναι σωστό. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει στατιστική σημαντικότητα. Άρα περνάει από τα αυτοί μου από εδώ και βγαίνει από το άλλο. Γιατί δεν έχει ουσία. Και νομίζω ότι κατά την άποψή μου ότι όσους περισσότερους μύθους μπορούμε να διαλύουμε ο καθένας στον εαυτό του και στο πλατολόγιο του, τόσο πιο καλή δουλειά κάνουμε. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα θέμα, επειδή ξέρω ότι ασχολείται και με νεαρές ηλικίες. Να μιλήσουμε για παράδειγμα για την άσκηση στην παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία. Που επειδή είσαι και ερευνητής, φαντάζομαι, βλέπεις τι γίνεται στη βιβλιογραφία. Και να στο κάνω λίγο πιο στοχοποιημένο. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τη μυϊκή ενδυνάμωση. Ναι. Γιατί πρέπει να κινητοποιούμε και λίγο και να ευαισθητοποιούμε και το κοινό που μας λένε «Α, το παιδί μου θα μείνει κοντό». «Α, πώς θα γίνει το παιδί μου να γίνει λίγο πιο ψηλό?» Άρα λοιπόν πάμε και λέμε το εξής. Δυστυχώς ή ευτυχώς το πώς θα ψηλώσει ένας άνθρωπος είναι γενετικά προκαθορισμένο. Και υπάρχει μια εξίσωση από όσο ξέρω, που πάνω κάτω σε βγάζει την καταπροσέγγιση. Ναι, υπάρχουν. Και ειδικά όταν υπάρχουν και εξισώσεις, και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δώσουμε και κάποιες στους τηλεθεατές και στους ακροατές μάλλον, στη συγκεκριμένη διαδικασία, κάποια πανεπιστήμια κινησιολογίας κτλ. Όταν ένα παιδάκι είναι κοντά στην εποχή της ραγδαίας αύξησης του τέτοιου, αν του μετρήσει το καθιστό ύψος και του βάλεις και την ημερομηνία γέννησης, μπορεί να σου βγάλει πάρα πολύ καλή πρόβλεψη για το που θα φτάσει ο αθλητής. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι προκαθορισμένο. Δεν μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για να το επηρεάσεις. Όλα αυτά που ακούμε ότι το παιδί μου, αν πάει στην ενόργανη, θα μείνει κοντό, δεν μπορεί να ισχύει. Δυστυχώς, αυτό που γίνεται στην ενόργανη είναι ότι προχωρούν αυτοί οι αθλητές που είναι κοντοί γιατί τους ευνοεί το άθλημα. Μικλούς, τους ψηλούς, μικλούς, τους μικρούς, όπως και στην Αρσιβαρών. Ναι, τους μικρούς τους ξερνάει το σύστημα και μένουν οι καλοί οι οποίοι είναι κοντοί. Ναι, αλλά δεν είναι κοντένι το άθλημα περσέ, έτσι. Ναι, απλά οι κοντοί συνεχίζουν στη διαδικασία. Το ίδιο πράγμα ισχύει για παράδειγμα και στην Αρσιβαρών. Ακριβώς αυτό. Που θέλεις χαμηλό κέντρο βάρους. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα σεμινάριο με τον κύριο Ιακώβου και έλεγε συμμετέχοντας αυτό το πράγμα. Δεν σε κάνει ασφαλών κοντό. Μας βολεύουν να είναι οι βραχύσομοι σωματότυποι αθλητές μας και να κερδίζουμε στην βιομηχανική της κίνησης. Ωραία. Αν λοιπόν, για να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, όταν μιλάμε για νεαρούς αθλητές, θα πρέπει καταρχήν έτσι, να λάβουμε υπόψη κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η βιολογική ηλικία. Γιατί σε αυτές τις διαδικασίες έχουμε και την πραγματική και τη βιολογική. Και πολλές φορές η χρονολογική ηλικία είναι ίσως ή πριν
να είσαι πρώιμος ή μετά να είσαι όψιμος. Οπότε πρέπει σίγουρα να ξέρεις ή τα tunnel stages, δηλαδή κατά πόσο ένας μπαίνει στην εφηβεία ή όχι, κατά πόσο έχει τριχοφυΐα ή όχι, γιατί όλα αυτά θα βέβαια, πούν στην εφηβεία και θα έχει, είναι δείκτες. Δείχνει ορμονικό προφίλ, βέβαια. Γιατί σε μικρές ηλικίες είναι πολύ δύσκολο να έχεις υπερτροφία. Γιατί mm-hmm. πολύ απλά η τεστοστερόνη δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν υπάρχει για να δουλέψει. Όχι ότι δεν μπορείς να δεις. Όχι ότι δεν μπορεί να δεις. Μπορεί να δεις όταν τα φορτία είναι συγκεκριμένα. Αλλά αν το πιάσουμε από την αρχή, θα έλεγα πως είναι ασφαλέστατη η μυϊκή ενδυνάμωση σε νεαρούς αθλητές, αν όμως το βάλεις στη σωστή του βάση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τα φορτία είναι σωστά για τους συγκεκριμένους αθλητές και δεν είναι πολύ μεγάλα. Πολύ mm-hmm. μεγάλο ρόλο παίζει η προπονητική ηλικία. Αν αυτός ο αθλητής είναι στα 10 του, αλλά από τα 6 του κάνει ασκήσεις με το βάρος του σώματος, κάνει διάφορα πράγματα, ίσως και στα 10 να μπορεί να κάνει άλλες διαδικασίες. Επίσης, θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια σωστή εποπτεία και επίβλεψη. Άρα, εσύ, Αλέξανδρε, αν είσαι από πάνω από το γιο μου ή από την κόρη μου, δεν θα έχω θέμα, γιατί θα ξέρεις ότι όταν η κίνηση γίνεται σωστά, δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Μα νομίζω ότι το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον ότι υπάρχουν πάρα πολλέ δημοσιευμένε κατευθυντήριε γραμμέ για άσκηση με βάρη, κοινικότητα άσκηση με αντίσταση, για παιδική, προεφηβική και παιδική ηλικία. Υπάρχουν νομίζω... ολόκληρα συγγράμματα, βιβλία. Και νομίζω πω έρχεται και στη Science Web ένα webinar που έχει να κάνει κυρίω με αυτό. Με την mm-hmm. οίκη ενδυνάμωση σε νεαρού αθλητέ, με την πλειομετρική προπόνηση. Γιατί όταν ακούν πλειομετρική προπόνηση, όλοι κρατάνε τα κεφάλια του και λένε πω θα γίνει χαμό. Πλειομετρική προπόνηση δεν είναι μόνο η προπόνηση πάνω από μπο και από άλματα, πέφτεις από ένα μέτρο και κάνεις drop jump. Προπονητική ή πλειομετρική προπόνηση είναι οποιαδήποτε προπόνηση μπορεί να έχει την διαδικασία από τη μία μυϊκή συστολή στην άλλη, από τη συγκίνηση στην έγκεντρη. Και ουσιαστικά... προσαρμόζει και τον όγκο προπόνησης. Προφανώς, βέβαια. Πάρα πολλά. Βέβαια. Όλα μπορεί να τα κάνεις, όλα μπορεί να τα κάνεις αν είσαι σωστός, αν είσαι λογικός και μπορείς και επιβλέπεις μία διαδικασία. Άρα νομίζω πως όλες οι επίσημοι φορείς, όπως και το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητικής και το National Condition Association, όλοι στις κατευθυντήριες γραμμές λένε ότι είναι ασφαλής, δεν έχουν θέμα, αρκεί να γίνεται σωστά. Όπως επίσης το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την τρίτη ηλικία. Γιατί βέβαια, η τρίτη ηλικία μεγάλο είναι ένα target group τεράστιο για μας. Γιατί ο πλανήτης γερνάει, άρα μεγαλώνει τον target group αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν και το οικονομικό στάτους, να μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή και σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πάνε σε ένα κοινό γυμναστήριο. Άρα θα έρθουν σε σένα που κάνεις ουσιαστικά προσωπική προπόνηση. Άρα εσύ θα πρέπει να ξέρεις πώς πρέπει να βελτιωθείς και να ξέρεις κάποια χαρακτηριστικά που έχει τρίτη ηλικία, όπως είναι ξέρω, η πτώση της προτείνωσης από τα 69 και μετά, ή ότι το recovery, η αποκατάσταση ενός ηλικιωμένου από μία συνεδρία άσκηση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτόν που είναι 20-30 χρονών. Άρα να ξέρεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά για να μπορείς να το κάνεις. Όχι ότι αλλάζει πολύ η μεθοδολογία σου. Πάλι πρέπει να δουλεύεις το 60-70% της μίας μέγιστης και ούτω καθεξής, να κάνεις δεκάρες επαναλήψεις, να κάνεις βασική ενδυνάμωση όπως κάνεις και στον άλλον. Απλά πρέπει να βάζεις στο κεφάλι σου ότι ουσιαστικά η ανάρρωση είναι μικρότερη, είναι χειρότερη ουσιαστικά, άρα θέλει μεγαλύτερη ξεκούραση. Δεν θέλεις εξάντληση, δεν θέλεις μέχρι αποτυχίας επαναλήψεις. Όχι, ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή να είναι ασφαλής mm-hmm. αυτός που κάνει προπόνηση. Έθεσα λίγο το θέμα σε αυτούς τους ειδικούς πληθυσμούς, γιατί θα θέλαμε και τη γνώμη σου, σαν επαγγελματίας personal training, αν πιστεύεις ότι το μέλλον του fitness, το μέλλον του personal training, έχει να κάνει και με το να αγγίξεις αυτούς τους ειδικούς πληθυσμούς. Για παράδειγμα, η παιδική, η φοιτητική ηλικία είναι μία, η τρίτη ηλικία είναι η άλλη. Γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη μυθολογία. Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όρμος ενήλικας, άνω των 50 ετών, ή υπερήλικας, άνω των 65, και αν του αναφέρεις ότι τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνει κυρίως στη γυμναστική του είναι μυϊκή ενδυνάμωση και μυϊκή ισχύ γενικότερα πρέπει να βελτιώσει τους άνθρωπους και ιδιοδεκτικότητα, σε κοιτάει ως ανεξωγήινο, νομίζω ότι ή δεν πας καλά εσύ ή του λες ψέματα, νομίζω ότι μόνο με το βάδι, με ένα απλό περπάτημα θα έχει ολική προσέγγιση στη φυσική κατάσταση. Μα πρέπει να καλύψει όλα αυτά που χάνει. Με όλα αυτά που χάνει κάθε μέρα από τη φυσιολογία του, αυτά πρέπει να καλύψουμε στο γυμναστήριο. Τρομερό πάτημα μου δίνεις και λέμε το εξής τώρα. Και θες έναν άνθρωπο, έρχεται ένας κακομοίρης 45 χρονών, έτσι, ο οποίος θέλει να χάσει κιλά. Έτσι, αφού του έχεις κάνει τα πάντα, του λες τώρα θα κάνεις και το αερόβιο κομμάτι. Αερόβιο. Και τον βάζεις τώρα στο διάδρομο και του λες περπάτα για 40 λεπτά στους 120 σφιγμούς. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
τι να κάνεις στους 120 ρυθμούς. Από τότε που βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα του Romain, έτσι, που έβαλε Άγγλους ποδηλάτες να δουλέψουν στο 30, στο 50 και στο 70% και είδαν ότι στο 30 και μόνο λίπος, όλοι έχουν βάλει στο fitness ότι θες να κάψεις λίπος, θα δουλέψεις στο 30%. Όχι ρε φίλε, βλέπεις το δέντρο και χάνεις το δάσος. Ναι. Το θέμα σου είναι να κάψεις θερμίδες. Άρα, τι πρέπει να κάνεις, να δουλέψεις όσο περισσότερο μπορείς. Μην κοιτάς τι υποστρώματα χάνεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Αναφέρεστε είναι... για τη μετακάψη τώρα ουσιαστικά, έτσι. Αναφέρεστε για τη μετακάψη αλλά... κυρίως. Και για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εσύ, δηλαδή, okay, σε μία περίπτωση μπορεί να έχεις υδατάνθρακα και στην άλλη έχεις λίγο λίπος περισσότερο, αλλά το θέμα σου είναι ότι έχεις ένα θερμιδικό έλλειμμα 500 θερμίδων. Ο οργανισμός, εφόσον έχει ένα θερμιδικό έλλειμμα, κάποια στιγμή θα χάσει κιλά. Είναι δεδομένο αυτό. Και έτσι θα πάει να αναπληρώσει τα υποστρώματα που χάθηκα. Δεν χρειάζεται εσύ να μπαίνεις στη διαδικασία και να σκέφτεσαι τι έκαψα, τι δεν έκαψα. Βάλε τον άνθρωπο να δουλέψει η καρδιά του. Η υψηλή διαλυματική προπόνηση είναι το νούμερο ένα, το high interval training είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο για τους αθλούμενους στο ποδόσφαιρο που γίνεται κατά κόρον, έτσι, με τα τετράλεπτα του Χοφ ή οτιδήποτε άλλο και διαλυματικές προπονήσεις. Αλλά έχουν πάρει τα πρωτόκολλα του Χοφ, τα 4 τετράλεπτα, και τα έχουν βάλει σε ανθρώπους που είναι μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια. Και στα καρδιαδυτικούς πάρα πολύ, μεταβολικά νοσήματα. Και σου λέει λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή, η υψηλή διαλυματική, αρχίζει και παράγει παράπλευρα και άλλες αρτηρίες, οπότε έχεις άλλα ωφέλη. Και σου λέει ρε φίλε, στρέσαρε τον οργανισμό σου. Στρέφερε το καρδιακό σου. Όπως μπαίνεις σε ασκήσεις με τα βάρη και δουλεύεις στο 70% και στο 80% για να κάνεις υπερτροφία, δεν πρέπει να στρεσάρεις και το καρδιακό σου στο 70-80% για να έχεις τη μέγιστη ανάπτυξη και ωφέλη. Προφανώς και ναι. Και ειδικά σε τέτοιου είδους ειδικό πληθυσμό που όλα αυτά αποτελούν και εργαστηριακά πρωτόκολλα, που υπάρχει διπλά ιατρός, υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχει δηλαδή ένα περιβάλλον προστατευμένο, δεν είναι το εμπορικό γυμναστήριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά λειτουργούν σαν φάρμακο περισσότερο. Έτσι ακριβώς αυτό. Μα τα ωφέλη της άσκησης είναι πολυπαραγωγικά. Γι' αυτό και εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση, όταν με ρώτησε, σου λέω ότι θεωρώ ότι η προπόνηση είναι καλύτερη από τη διατροφή. Γιατί έχει πάρα πολλά ωφέλη. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί αρχίζουν και ασχολούνται με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Είτε αυτές έχει ζάχαρο, είτε έχει διαβήτη, είτε έχει καρδιαγγειακά νοσήματα. Η ουσία δεν είναι να μειώσει τα λιπαρά της διατροφής σου. Γιατί έχει φανεί πως και να μειώσει τα λιπαρά της διατροφής σου από τότε που βγήκαν τα light προϊόντα στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί η παχυσαρκία κατά 30%. Άρα δεν έχει να κάνει με αυτό. Άρα μήπως έχει να κάνει με κάτι άλλο, γιατί το καλό λίπος το χρειαζόμαστε. Ναι. Ειδικά το ελαιόλαδο και τα ωμέγα 3 που λέμε, τα χρειαζόμαστε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το λίπος, πιθανότατα. Το πρόβλημα είναι ο υδατάνθρακας. Γιατί τι να τον κάνεις όλο αυτό τον υδατάνθρακα. Όταν δεν έχεις δραστηριότητα. Μα δεν έχεις δραστηριότητα, ρε αδερφέ. Φεύγεις και πας στη δουλειά και ξαναγυρνάς και τρως 4 πιάτα μακαρόνια και 8 φρούτα. Άλλη μια τέτοια. Το φρούτο, δηλαδή ο οργανισμός, στις περισσότερες διαδικασίες δεν αντιλαμβάνεται, μάλλον, σωστά το είπα, δεν αντιλαμβάνεται από πού έρχεται το ζάχαρο. Όταν θα πάρεις υδατάνθρακα θα καταλήξει σε γλυκόζη. Η γλυκόζη μπορεί να προέρχεται είτε από βρώμη, είτε μπορεί να έρχεται από απλή ζάχαρη. Ο οργανισμός δεν μπορεί να το καταλάβει. Άρα αν εσύ φας 6 φρούτα ή φας μια μακαρονάδα, θα πάρεις 70 γραμμάρια υδατάνθρακα. Άρα ρε κακομοίρη, εσύ που έρχεσαι στο γυμναστήριο σε μένα για να χάσεις κιλά και γυρνάς στο σπίτι σου το βράδυ και τρως 8 φρούτα, αντί να φας μια μακαρονάδα και να είσαι μια χαρά, νομίζεις ότι κάνεις και δίαιτα. Ναι, αλλά η δικιά μας η δουλειά είναι ακριβώς αυτή. Να του εξηγήσεις ότι πρέπει να κοιτάς τα γραμμάρια ζάχαρης που παίρνεις, εσύ. Ναι, τα γραμμάρια υδατάνθρακων, γιατί είναι σχεδόν το ίδιο. Και επειδή είσαι και επιστήμονας αθλητικής διατροφής, νομίζω ήταν χρήσιμο να μοιραστείς μαζί μας κάτι που να αφορά και να μας πεις κιόλας αν το ενστερνίζεσαι, το πιστεύεις, αυτό το που λέμε nutrient timing, δηλαδή τρώμε με βάση την ωραριακή συγκυρία. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί επιστήμονες του κλάδου διατροφής που λένε, αν με ρωτήσει κάποιος τι να φάω τώρα, θα το ρωτήσω εγώ τρία πράγματα. Και όταν θα μου τα απαντήσει, θα του πω τι θα φάει. Τι έκανες πριν από λίγο, τι θα κάνεις στα επόμενα λεπτά και τι θα κάνεις στις επόμενες 3-6 ώρες. Αυτό το ενστερνίζεται, δηλαδή υπάρχει, το βλέπεις και στη βιβλιογραφία αυτό. Κοίταξε, εγώ θα το πάω ένα βήμα πιο πέρα και θα σου πω το εξής. Γενικότερα πρέπει να βλέπεις τι κάνεις μέσα στο 24ωρο σου. Να μην βλέπεις δηλαδή μόνο και μόνο αυτό. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το βραδινό φαγητό παχαίνει. Ναι, αλλά έτσι οι νυχτοφύλακες θα ήταν καταδικασμένοι με παχύσαρκη, γιατί όλοι τρώνε το βράδυ. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι στο 24ωρο σου τι μπαίνει, τι βγαίνει. Άρα κοιτάς το ενεργειακό ισοζύγιο.
Προφανώς και δεν παχαίνει το βραδινό φαγητό. Το βραδινό φαγητό παχαίνει τις περισσότερες φορές γιατί την υπόλοιπη μέρα όλοι δεν τρώμε και φτάνεις το βράδυ στο σπίτι πεινασμένος, οπότε προφανώς και θα φας δύο κατσαρόλες φαΐ. Είναι λογικό. Αν σταματήσεις λίγο πριν και φας ένα σάντουιτς και πας στο σπίτι πολύ λιγότερο πεινασμένος, θα φας πολύ καλύτερα. Και απ' την άλλη, η βιβλιογραφία έχει δείξει πως άλλο είναι να τρως ένα γεύμα 3.000 θερμίδων, μία φορά την ημέρα, και άλλο 3.000 θερμίδων. Ναι, και άλλο να σπάς σε 6 γεύματα 500. Είναι πολύ διαφορετικό. Και ναι, κάποια... αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, Αλέξανδρε. Αυτό να λέμε στους περισσότερους ανθρώπους. Και κάτι άλλο, Γιάννη, τώρα, γιατί εσύ και το πρόσωπο που συνδυάζει πολύ επιστημονικά και το κομμάτι της άσκησης και το κομμάτι της διατροφής. Ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι είσαι καλή περίπτωση για να σου θέσουμε ερωτήσεις. Και είμαι σίγουρος σε 5-10 λεπτά που θα ολοκληρώσουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου να υπάρχει και μια ζωή ανατροφοδότηση από το κοινό. Ναι. Εγώ, σαν Αλέξη, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψη σου για το μία θερμίδα δεν είναι μία θερμίδα. Δηλαδή, παίζει ρόλο απλά το συμπλήν των θερμίδων ή παίζει ρόλο και η ποιότητα των θερμίδων? Κοίταξε, το έχει απαντήσει η βιβλιογραφία, δεν χρειάζεται να το απαντήσω εγώ, γιατί εγώ δεν έχω πει ακόμα τίποτα. Προφανώς και μία θερμίδα δεν είναι μία θερμίδα και προφανώς και παίζει και η ποιότητα. Και δεν είναι τυχαίο πως υπάρχουν πάρα πολλές αρθρογραφίες. Υπάρχει ακριβώς ένα συγκεκριμένο άρθρο που ονομάζεται ακριβώς έτσι όπως το έθεσες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Προφανώς και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητα γενικότερα της διατροφής. Και γι' αυτό και προσπαθούμε όλοι μας να έχουμε μια βασική ποιότητα στην όλη διαδικασία. Έτσι και τα ποσοστά περίπου να είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή 20 με 30% να είναι πρωτεΐνη, ξέρω εγώ, 40 με 50 να είναι υδατάνθρακας, 20 με 30 να είναι λίπος. Έτσι πρέπει να είναι μια σωστή διαδικασία. Αλλά αν μπούμε σε μια διαδικασία, πάλι θα μπω στο κομμάτι του custom. Πάλι πρέπει να κοιτάξεις αυτός ο άνθρωπος που είσαι μπροστά σου τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να υπερτραφεί, θα πρέπει να είναι αναβολικός στο ζύγιο αζότου. Άρα πρέπει να έχει επάρκεια πρωτεΐνης για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Απ' την άλλη, αν θέλει να χάσει, πρέπει να είναι αρνητικός στο ισοζύγιο. Ναι. Άρα πρέπει να έχει ένα έλλειμμα 100, 150, 200, 500 τη μέρα. Να σου Αλλά κάνω... σίγουρα θα πρέπει να έχει αυτό. Ωραία. Να σου κάνω ένα υποερώτημα πάνω στην τοποθέτηση. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί ο χώρος του γυμναστηρίου, του fitness γενικότερα, του personal training, έχει θεοποιήσει και λιγάκι την χρήση των συμπληρωματικών βοηθημάτων, είτε είναι αποδεδειγμένα κλινικά εργογόνα, είτε μη, και γενικότερα, σαν Αλέξης, που είμαι 38 ετών, από το 18 μας ασχολούμαι με τα γυμναστήρια, γενικότερα υπάρχει μια θεοποίηση με την πρωτεΐνη. Δεν ξέρω τι είναι, αισθάνεσαι εσύ σαν επαγγελματίας, σαν ερευνητής, σαν personal trainer, αυτό. Υπάρχει αυτή έτσι, η υπερβολική, τέλος πάντων, τάση για κατανάλωση πρωτεΐνης, είτε μέσω φαγητού, είτε μέσω βοηθήματος. Ναι. Ωραία. Ασφαλώς και ναι. Ασφαλώς και ναι. Και αυτό πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι οι δίαιτες οι οποίες είναι πρωτεϊνικές δουλεύουν πολύ καλύτερα από τις υπόλοιπες δίαιτες. Άρα γι' αυτό έχει όσον αφορά τη μείωση του βάρους. Mm. Τώρα όσον αφορά την αύξηση του βάρους, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι. Γιατί την υπερτροφία μπορεί να τη δώσει και μια κοκακόλα. Γιατί είναι 150 θερμίδες παραπάνω την ημέρα, δεδομένου ότι έχει θετικό ισοζύγιο αζότου, αυτό σημαίνει ότι θα υπερτραφεί. Γιατί ένας μυς για να υπερτραφεί χρειάζεται τρία βασικά πράγματα. Χρειάζεται καλή προπονητική διαδικασία, χρειάζεται ξεκούραση και φαγητό. Αν αυτά τα τρία είναι σωστά, τότε θα υπερτραφείς. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η ξεκούραση, αλλά και τα τρία μαζί. Δεν μπορεί κάθε μέρα να λειτουργείς στη συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα, κάθε μέρα και να περιμένει να υπερτραφεί. Δεν πρόκειται να γίνει. Με κακή ανάρρωση. Γι' αυτό υπάρχουν και οι αθλητές, οι αλσιβαρίστες που έχουν συγκεκριμένη, ενώ είναι οι πιο δυνατοί στον κόσμο, και υπάρχουν και οι bodybuilder που είναι τριπλοί και πολύ πιο ογκώδεις, ενώ δεν είναι τόσο δυνατοί όσο είναι οι αρσιβαρίστες. Άρα εκεί υπάρχει κάτι. Τώρα, όσον αφορά την πώληση της πρωτεΐνης, οι περισσότεροι στα γυμναστήρια προέρχεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι bodybuilders ή οτιδήποτε άλλο είναι στη χρήση των αναβολικών ουσιών. Άρα αυτοί ασφαλώς και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα χρησιμοποίησης πρωτεΐνης. Βλέπει ο άλλος κακομοίρης λοιπόν ότι ο άλλος παίρνει πρωτεΐνη με τις κουβάδες και λέει θα πάρω κι εγώ. Δεν είναι κακομοίρη όμως εσύ, δεν παίρνεις αναβολικά στεροειδή για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, δηλαδή ο άνθρωπος σε μια τυπική διαδικασία χρειάζεται 0,9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις όταν κάνεις και προπόνηση 1,2, 1,5, 1,7 παραπάνω και να τη βάλεις στη διαδικασία να την πάρεις. Δεν θα την χρησιμοποιήσεις. Όχι, θα την κατουρίσεις ή θα την κάνεις λίπος και ή θα την βαρύνεις τα νεφρά σου. Αλλά δεν μπορείς να τη λειτουργήσεις. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
Οπότε εκεί περισσότεροι μπερδεύονται, νομίζω, στο θέμα της πρωτεΐνης. Ναι. Αλλά βέβαια, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι η πρόσληψη πρωτεΐνης πριν και μετά την άσκηση είναι ευεργετική στο κομμάτι της υπερτροφίας. Αν όμως συμβαίνουν και όλα τα προηγούμενα που είπαμε ναι, πριν. Ναι. Είναι κρίκ. Είναι κρίκ της ίδιας αλυσίδας. Έτσι, ακριβώς. Απλά ο μέσος ασκούμενος πάντα θεοποιεί αυτό που τον βολεύει. Τι είναι εύκολο έτσι. Να κάνω, θα κάνω έτσι. Αυτό. Τι είναι δύσκολο να κάνω, α, δεν με αφορά εμένα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Και βέβαια, ένα άλλο κομμάτι των συμπληρωμάτων είναι ότι θέλω να χάσω, πρέπει να πάρω λιποδιαλύτες, ξέρω, ή πρέπει να πάρω οτιδήποτε ναι, άλλο. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σου αυτό, γιατί γνωρίζω ότι και βιβλιογραφικά ναι. με ανασκόπηση και έρευνα ασχολείστε με τα δυτικά ναι. βοηθήματα ναι. αυτού του είδους. Κοίταξε, το γεγονός ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με υγεία και ευεξία. Άρα, εμένα, αν μου έλεγες τι θα πρότεινε σε έναν αθλητή, ακόμα και σε έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, θα σου έλεγα ότι θα πρότεινα σίγουρα αλόι, έτσι, για να αυξήσω γενικότερα αλόι και πρωτόγαλα για να βοηθήσω το γαστρεντερικό του. Το μείζον θέμα σε έναν ασκούμενο είναι το έντερό του. Αν το έντερο είναι καλά, τότε μπορεί να πάρει θετικά συστατικά. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να του δώσω αλόι, πρωτόγαλα ή προβιωτικά για να φτιάξω το έντερό του. Άπαξ φτιάξει το έντερό του, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και έπειτα, θα έλεγα ότι ανάλογα με το άθλημα, θα μπορούσα να προτείνω κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, δηλαδή δεν μπορεί σε team sports, δηλαδή σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το handball κτλ. Η κρεατίνη προφανώς και είναι ευεργετική. Δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ίσως και η beta-alanine που φαίνεται τα τελευταία. Για ανοχή στην κόπωση, Ναι, για ανοχή στην κόπωση και ουσιαστικά για αυτή τη διαδικασία. Ή σε αθλήματα όπως είναι αντοχής, όπως φαίνεται το beetroot, το συμπίκνωμα από παντζάρι. Έτσι, γι' αυτό και βλέπεις ότι στην Αγγλία δεν υπάρχει παντζάρι, τα έχουν φάει όλα. Γίνεται χαμός. Και γιατί έχει νητρόδι και νητρικά και νητρικό οξύδιο ουσιαστικά που βοηθάει αυτή τη διαδικασία. Αλλά νομίζω πως οι περισσότεροι άνθρωποι στα γυμναστήρια, αυτό που τους καίει είναι να πάρουν λιποδιαλύτες. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί οι περισσότεροι λιποδιαλύτες, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν να δουλέψουν, είναι μέσα με κάποια συμπαθητικομιμητικά συμπληρώματα, όπως είναι η καφείνη, όπως είναι η συνεφρίνη, για να μην πάω σε άλλα πολύ πιο advanced, όπως ναι, είναι τα νευροδιέγερση γενικότερα. Οι αμφεταμίνες κτλ. Αλλά εγώ θα σου έλεγα πως όντως μπορούν να κάνουν δουλειά και όντως μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή δαπάνη. Και σε ηρεμία. Και σε ηρεμία. Ναι, γιατί εκεί που θα δούλευε στις 85 σφίξεις ή στις 80 ή στις 78, ξαφνικά δουλεύει στις 90, στις 100. Εκεί δεν υπάρχει θέμα με καρδιολογικά ενδεχομένως ζητήματα. Δεν είναι ελεγμένος καρδιολογικά ο ασκούμενος. Κοίταξε, σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ενώ λένε ότι η εφεδρίνη ή η συνεφρίνη και απαγορεύονται κιόλας, φαίνεται ότι δημιουργούν προβλήματα, ξέρεις, είναι αμφιλεγόμενα. Ναι μεν, αλλά όχι. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω ούτε εγώ. Αλλά γενικότερα η όλη διαδικασία νομίζω πως πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν αρκεί να πάρεις ένα λιποδιαλύτη για να χάσεις κιλά. Γιατί αν δεν φτιάξεις τη διατροφή σου, δεν μπορείς να χάσεις. Ή δεν μπορείς να χάσεις κιλά αν η προπονητική διαδικασία δεν έχει αυξημένο ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, άμα δεν καίς την ώρα που κάνεις προπόνηση. Μάλιστα. Σε τι ποσοστά δουλεύεις. Δουλεύεις το 80%, στο 90% ή δουλεύεις το 40%. Το θέμα είναι πόσες θερμίδες και στην προπόνηση. Το ενεργειακό κόστος της άσκησης. Και εκεί μπαίνουν. Διάφορες καταστάσεις όπως είναι ξέρω εγώ, τα καρδιοσυγχρόμετρα ή κάποιος έμεσος τρόπος να δεις πόσες θερμίδες έχει κάποιος κατά την προπόνησή σου. Έτσι, για να κλείσουμε τώρα τον δικό μας διάλογο και να δώσουμε το μικρόφωνο και ενδεχομένως ανατροφοδότηση και ερωτήσεις του κοινού. Σε αυτή την καριέρα που έχει διανύσει από αθλητής μέχρι και σήμερα, φαντάζομαι πέρασαν πολλές ευκαιρίες, κάποιες τις άρπαξες, κάποιες τις έχασες, κάποιες τις διεκπεραίωσες. Ποια ήταν έτσι, αν μπορείς τώρα επί της στιγμής να αποφασίσεις, μια στιγμή πρόκληση, δηλαδή μια επαγγελματική πρόταση που ήταν πρόκληση, μια στιγμή που στιγμάτισε την καριέρα του Γιάννη μέχρι σήμερα. Πού θα πήγαινε το μυαλό σου? Νομίζω πως η είσοδος μου στο μεταπτυχιακό μου άνοιξε άλλους ορίζοντες στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και αυτό το εξέλιξα, γιατί ουσιαστικά με έκανε να δω καινούργια πράγματα και να αρχίσω να μπορώ να ψάχνω να βρίσκω καινούργια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν μου δώσεις ένα θέμα, θα σου βρω τα πάντα για το θέμα αυτό. Άρα ξέρω πώς να τα ψάξω, ξέρω να αξιολογήσω. Άρα νομίζω πως το μεταπτυχιακό μου, που δεν έχει να κάνει, θα μπορούσε να είναι ένα μεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θεωρητικά. Εγώ το έκανα στο Χαροκόπη, είχα πάρα πολλούς καθηγητές, πάρα πολύ καλούς καθηγητές και αυτά που πήρα ουσιαστικά με βοηθήσανε στο να αλλάξω νοοτροπία.
και να αλλάξω φιλοσοφία πάνω στο κομμάτι της αναζήτησης νέας γνώσης. Της πληροφορίας. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό νομίζω πως με έκανε ουσιαστικά να αλλάξω τροπή και βέβαια το να ξαναγυρίσω στην προπονητική διαδικασία, γιατί ήμουν σε ένα κομμάτι διατροφικό και διάλεξα πλέον αυτό που αγαπάω να κάνω, δηλαδή να μπαίνω στην προπονητική διαδικασία. Μάλιστα. Και ίσως να τα έχω και τα δύο, δηλαδή να έχω και τη διατροφή και την άσκηση, αλλά αυτό που μου αρέσει είναι να γυμνάζω κόσμο. Είτε είναι νεαρός αθλητής 8 χρονών, είτε είναι ένας μεσήλικας στην Γλυφάδα που ουσιαστικά πουλάει παπούτσια δίπλα μου, είτε είναι ένας αθλητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που είναι εν ώψη Μουντιάλ, έχει κάνει 48 παιχνίδια τώρα. Μάλιστα, δηλαδή σκέφτομαι κάποιον τώρα που αυτή τη στιγμή είναι 36 χρονών, έχει κάνει ήδη 49-90 λεπτά, θα τελειώσει τα 55 και θα πρέπει σε ένα μήνα μέσα να τον έχω έτοιμο να πάει στη Βραζιλία και να παίξει την εθνική ομάδα. Αυτά είναι που μου αρέσουν, ναι, και τα δύσκολα νομίζω είναι. Δηλαδή το να κάνεις έναν άνθρωπο να χάσει κιλά είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι πώς μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο να μειώσει το λίπος του, αλλά ταυτόχρονα να τον κάνεις λειτουργικό και να είναι στο top της φυσικής του κατάστασης. Δηλαδή δεν θες έναν άνθρωπο λεπτό αλλά ραμολιμέντο, δηλαδή να πέσει ο σύνδεσμος, να πέσει η αιμοσφαιρίνη και να πέσει τα παπούτσια. Όχι απλά ο καθρέφτης, αλλά γενικότερα πιο ολιστικά να τον προσεγγίσεις. Βέβαια, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθει ένας άνθρωπος. Δηλαδή και λεπτός να είναι, άμα δεν νιώθει καλά, πώς τον έχεις κάνει καλύτερο. Οι Αμερικάνοι λένε έναν όρο το fat but healthy. Χίλιες φορές ρε φίλε, να είσαι λίγο παραπάνω κιλά, αλλά να είσαι σωστός, με καλή φυσική κατάσταση, να τρέχεις σαν τρελός. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι υπέρβαροι και τρέχουν τα 10 χιλιόμετρα και να είναι πολύ... σε 40 λεπτά. Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Και και το αιματολογικό τους προφίλ είναι πολύ καλύτερο από κάνει που είναι λεπτός, αλλά που σκαπνίζει και δεν κουνιέται. Ναι. Άρα εσύ τι θες. Δεν θες να του πεις πώς πρέπει να κάνει. Και να του πεις, ξέρω εγώ, και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, πρέπει να τρως κανένα σολομό που και που, πρέπει να προσέχεις τι τρως, να είσαι φιδωλός στον υδατάνθρακα ή να τρως σύνθετους υδατάνθρακες, να μην τρως απλούς, να τρως βρώμη, να τρως μακαρόνια ολικής άλεσης ή να παίρνεις και να του πεις ότι θυμάσαι παλιά φίλε που πίναμε τη βυσσινάδα. Αυτή η βυσσινάδα τώρα έχει βγει ότι το συμπίκνωμα από βύσσινο ή από κεράσι είναι ίσως το ιδανικό post-exercise γεύμα. Γιατί μειώνει κατά πολύ την ασκησιοειδή μυϊκή βλάβη. Δηλαδή αυτό που έχουμε το πιάσουμε για μετά την άσκηση. Το ξωτικό στρες δηλαδή βοηθάει πολύ. Ακριβώς αυτό. Φαίνεται ότι βοηθάει πολύ καλύτερα από άλλα πράγματα που θεωρούσαμε ότι βοηθάνε. Ποιο το κεράσει. Ναι, και όμως έτσι είναι. Άρα λοιπόν τώρα σαν έμπειρος προπονητής φυσικής κατάστασης, γυμναστής, αθλητικός διατροφολόγος κτλ. Αν ένας γυμναστής άπειρος που ήταν στο ξεκίνημά του σε ρωτούσε, Γιάννη μου, σε εμπιστεύομαι πολύ, σε καμαρώνω, μακάρι να σε μοιάσω, μακάρι να σε ξεπεράσω, και τι θα μου έδινε σαν μια συμβουλή, από πού να ξεκινήσει ένας στον χώρο του personal training, ένας νεοεισερχόμενος επαγγελματίας, τι πιστεύεις πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα σε αυτό το μονοπάτι που λέγεται καριέρα? Τι θα το συμβούλευες σαν Γιάννης Κοτσής? Πρώτα απ' όλα θα έλεγα πως θα πρέπει, αυτό που είπαμε πάρα πολλές φορές σήμερα, έτσι, να έχει τα αυτιά του και τα μάτια του ανοιχτά για γνώση την οποία μπορεί να βρει οπουδήποτε. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει και να σου μάθει πράγματα ή να δεις πράγματα τα οποία που εσύ μπορεί να θεωρούσες διαφορετικά, αλλά εν τέλει είναι διαφορετικά. Άρα να είσαι γενικά ανοιχτός και να προσπαθείς να εξελίσσεσαι και να διαβάζεις. Δηλαδή η γνώση είναι... Αν θες να κάνεις έναν λαό χαζό, είναι ότι του σταματάς τη γνώση. Του σταματάς τη γνώση και έχεις ένα πρόβατο μπροστά σου. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε πρόβατα. Εμείς θέλουμε γυμναστές οι οποίοι είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι. Λέει, δώσεις έναν άνθρωπο να φάει ψάρι και θα τον έχεις χορτάτο για μια μέρα. Ναι, αλλά μάθε του να ψαρεύει και θα τον έχεις χορτάτο για μια ζωή. Άρα λοιπόν, μάθε τη διαδικασία. Αυτό όχι απλά στο τελικό προϊόν, τι μας σημαίνει τροφή. Ακριβώς αυτό. Και αυτό που κάνω εγώ στους γυμναστές μου είναι, εγώ τους αφήνω ελεύθερους στο γυμναστήριό μου να μπαίνουν και να κάνουν τα δικά τους ασκησιολόγια, να προσπαθούν να εξελιχθούν και να κάνουν πράγματα. Δεν θέλω πράγματα copy-paste. Δεν έχει να κάνει το copy-paste. Θέλω να τριφτείς με τη δουλειά. Έτσι, προφανώς και να κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Και εσύ έχεις κάνει λάθη και εγώ έχω κάνει λάθη. Μα μόνο από τα λάθη μαθαίνεις πρώτα απ' όλα. Ακριβώς αυτό. Άρα το θέμα είναι κάνεις ένα flashback, έτσι, και λες, αδερφέ, αυτό είναι λάθος. Είναι όπως ήσουν ένα μικρός. Ακουμπάς τη σόμπα, δεν ξέρεις τι καίει, την ακουμπάς, καίγεσαι, δεν την ξανακουμπάς. Δηλαδή προσπαθείς μέσα να μάθεις και αυτή είναι μια εξέλιξη ουσιαστικά που θα σε κάνει καλύτερο. Νομίζω πως αν είχα να δώσω μια συμβουλή θα ήταν αυτή. Να εξελίσσεις, να γίνεσαι καλύτερος και να διαβάζεις.
Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλός, να κάνεις όλα αυτά που λέμε και εν τέλει να μην πας καλά. Δεν γίνεται. Ναι. Εγώ προσωπικά στην παρούσα φάση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα, κοντά στη μία μισή ώρα, ναι. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Και εγώ δεν κατάλαβα και δεν θέλω οι άνθρωποι να βαρεθούν. Νομίζω πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο τώρα εδώ, αν και δεν είμαι και τόσο έμπειρος στη διαδικασία, να συντονίσω τους συμμετέχοντες. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί κάποια παρέμβαση από τον Τόλι ή θα σηκώσει κάποιος το χέρι του, νομίζω, που ενδιαφέρει να κάνει κάποια ερώτηση στην παρούσα φάση και να του δώσουμε το μικρόφωνο. Κλείσεις. Απλά να πω ότι όποιος θέλει να υποβάλει ερώτηση μπορεί να σηκώσει το χέρι του ή μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτά την ερώτηση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο συνομιλία που είναι πάνω στην μπάρα των εργαλείων. Στη συνομιλία καταρχάς έχουμε μία γραπτή ερώτηση από την Εύη Καρυπίδη και μετά από τον Δημήτρη Μπατόλα και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Λοιπόν, θα απαντήσω λοιπόν στην... Καταρχήν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω και εγώ από μέρους μου. Χάρηκα πάρα πολύ, έτσι. Εγώ. Ούτε εγώ καταλάβω πώς πέρασε και θα μπορούσαμε να μιλάμε και πάρα πολύ ώρα ακόμα, αρκεί να μην γινόμαστε κουραστικοί. Θα απαντήσω στην Εύη. Λέει, πιστεύω πως το πάθος είναι σχετικό. Είναι φορές που χάνω το πάθος. Άλλες φορές είμαι driven. Άλλες φορές νιώθω burnt out. Πώς μπορώ να είμαι συνέχεια με πάθος και έμπνευση. Εύη μου, δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά μας. Πρέπει συνέχεια να είσαι πηγή έμπνευσης. Σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί που είναι πιο πετυχημένοι είναι αυτοί που μπορούν και παρακινούν. Ποτέ μη δεις το μάθημα που θα μπεις να κάνεις σαν άλλη μια ώρα η οποία πρέπει να βγει για να πάω στο σπίτι μου. Είναι σαν να λέμε ότι κάθε φορά πρέπει αυτή η ώρα σαν να είναι η τελευταία μου, επειδή μου ξέρεις. Πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Γιατί αυτός ο οποίος έχω μπροστά μου, σίγουρα το βλέπει πολύ διαφορετικά. Να συνεχίσω στην επόμενη. Ωραία. Ο Δημήτρης. Το σημαντικότερο και πρώτο, δεν το είπε προφανώς ως αυτονόητο, είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για αρκετά χρονάκια πλάι σε κάποιο επαγγελματία και πιθανότητα χωρίς πληρωμή. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί θα έπρεπε να είναι έτσι. Επίσης, ακόμα λέει και με τέτοια πτυχία και δίχως εργασιακή εμπειρία, που δεν επιτυχάνεται. Αντίθετα, μπορεί να πετύχει αρκετά έστω και μόνο βασικό πτυχίο και πολλή εμπειρία. Και φυσικά, ναι. Κοίταξε, είναι ένα θέμα που φύγεις, γιατί όλοι πλέον έχουμε μεταπτυχιακά, όλοι έχουμε διδακτορικά, είμαστε overqualified. Έρχεσαι για μία θέση και σου λέει, αδερφέ, θα πάρεις 600 ευρώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να σου πληρώσω ούτε το μεταπτυχιακό σου, ούτε το διδακτορικό σου. Αλλά νομίζω πως μπορείς να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τους ενδιαφέρει να έχουν συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορούν, και εγώ δηλαδή τους γυμναστές μου θέλω να έχουν ένα καλό background. Επίσης θα πρέπει να κινηθείς προς ανθρώπους οι οποίοι το target group τους είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ή μαγαζιά ή στούντιο, τα οποία ουσιαστικά έχουν να σου δώσουν, αλλά και έχουν και να πάρουν από σένα, γιατί πάντα ένας άνθρωπος με γνώση είναι πολύ σημαντική η γνώση του. Αλλά και απ' την άλλη και η εμπειρία του. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ Δημήτρη. Και η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Και σίγουρα και με ένα βασικό πτυχίο και με πολλή εμπειρία, ασφαλώς και μπορείς να κάνεις πράγματα. Αλλά αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα πως τα τρία πτυχία και η εμπειρία είναι ακόμα καλύτερο. Η Εύη μας είπε ευχαριστώ. Να συνεχίσω με τον Αντώνη το Φακλάρη. Τι πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να εξελιχθεί ως γυμναστής αποκατάσταση, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν υπάρχουν μεταπτυχιακά, κυρίως στην Κομωτινή, που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση. Αλλά από εκεί και πέρα, και εκεί να μην θες να πας, έτσι, θα μπορούσες κάλλιστα να μπεις σε μια διαδικασία και να ασχοληθείς με την αποκατάσταση εν γέννη. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα τι είναι η φυσιοθεραπεία, να καταλάβεις και να μπεις σε μια διαδικασία ούτως ώστε ίσως να συνεργαστείς με κάποιον καλό φυσιοθεραπευτή ο οποίος θα σου δώσει κάποια triggers για να μπορείς να μπεις και να βοηθήσεις στη διαδικασία
μιας αποκατάστασης και σίγουρα να ξέρεις πως αυτό θα σε κάνει σίγουρα καλύτερο γυμναστή. Γιατί όταν σε ένα τραυματισμό ξεκινάς από το α, πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνεις την όλη διαδικασία. Άρα για παράδειγμα, ξεκινάς και λέμε, όταν σε ένα διάστρεμα για παράδειγμα, έτσι, και λέμε ότι το πρώτο πράγμα που χαλάει σε ένα διάστρεμα ή σε έναν τραυματισμό πρώτα απ' όλα είναι η υποδοχής. Άρα πρέπει να τους επαναπροσδιορίσεις. Γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος είναι η διοδεικτικότητα και η νευρομυϊκή συναρμογή για να μπορέσει να κάνει τι, να επαφείται πλέον στους ιδιοδεικτικούς υποδοχής. Γιατί ένα γόνατο, όταν το σφίγγω, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατό. Ωστόσο, στις περισσότερες διαδικασίες και γενικότερα στον αθλητισμό, οι περισσότεροι που παθαίνουν προβλήματα στην ήδη πάσχουσα περιοχή, δηλαδή ξαναπαθαίνουν χιαστό, είναι γιατί την ώρα που εσύ σφίγγεις το πόδι, δεν μπορεί να πάρεις τίποτα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, εσύ όταν πατάς στο έδαφος, κοιτάς την μπάλα ή κοιτάς τον αντίπαλο, κάποιος σε σπρώχνει και σίγουρα το μυαλό σου δεν είναι στο γόνατό σου. Εκεί επαφίεσαι στις υποδοχές της άρθρωσης. Αν αυτοί δεν έχουν επανεκπαιδευτεί, τότε είναι πολύ, πολύ, πολύ πιθανό να έχεις θέμα. Άρα πρώτα μπαίνει η διδεκτικότητα. Μετά θα πρέπει να πάρεις σωστή τεχνική ή σε βασική δύναμη. Δεν μπορείς να βάλεις ταχύτητα σε κάτι που δεν έχει δύναμη. Άρα αρχίζεις και κάνεις βασική ενδυνάμωση. Και βέβαια αρχίζεις μετά και πας σε επόμενα επίπεδα, έτσι, σπάς τις ασκήσεις σου ή σε προασκήσεις και εξελίσσεις μια διαδικασία ούτως ώστε αποκλειστεί να γίνει ανοιχτή αλυσίδα και ούτω καθεξής και να μπορέσεις να βάλεις έναν άνθρωπο τελικά να κάνει αυτό που κάνει στο άθλημά του ή αυτό που κάνει στη ζωή του. Άρα η ερώτησή σου είναι φοβερή. Αν μου έλεγε κάποιος πώς θα μπορούσε να γίνω καλύτερος γυμναστής, θα του έλεγα να ασχοληθεί με τον τομέα της αποκατάστασης, γιατί έτσι μπορεί να ξέρεις κατευθείαν πώς πρέπει να δουλεύεις με έναν άνθρωπο και να βελτιώσεις πολύ καλύτερα και τη φιλοσοφία σου, αλλά και την προπονητική σου νοοτροπία. Κύριε Τόλη, δεν ξέρω αν έχουμε άλλη ερώτηση. Αν κάποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του, να πει κάποια ερώτηση. Ναι. Γρηγορόπουλος. Δεν βλέπω κάτι. Α, μισό λεπτάκι. Γρηγορόπουλος, σας ευχαριστώ πολύ για τις γνώμες και τις απόψεις που μας δηλώσατε. Η ερώτησή μου είναι τι είναι λειτουργικότητα και λειτουργική προπόνηση. Καταλαβαίνω και κατανοώ ότι χρησιμοποιείται αυτός ο όρος για να στοχεύσεις ασκήσεις κινήσεις οι οποίες προσομοιάζουν εκείνες τις κινήσεις οι οποίες χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ημέρα. Αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα δύο αθλητές. Ο ένας είναι αθλητής του CrossFit και ο άλλος είναι του Powerlifting ή καλύτερα της άσκησης βαρών, για να είμαστε πιο κοντά στις κινήσεις που εκδρούσα. Τότε ποιος θεωρείται πιο λειτουργικός αθλητής? Όχι. Τότε ποιος θεωρείται πιο λειτουργικός αθλητής, αν υπάρχει αυτή η έλλειψη? Όχι, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Λειτουργική προπόνηση ή λειτουργική διαδικασία για τον κάθε αθλητή είναι διαφορετική. Άρα, λειτουργική προπόνηση για μένα, που το είπα και πριν, είμαι στην τράπεζα, είναι να σηκώνομαι από την καρέκλα μου και να στρίβω και να μην έχω πρόβλημα. Για τον αθλητή του powerlifting ή του crossfit, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, ο αθλητής, για να τον πάρουμε πιο συγκεκριμένο, ο αθλητής του crossfit χρειάζεται άλλη διαδικασία προπονητική, γιατί έχει διαφορετικά υποστρώματα, θέλει πολύ καλύτερη αναερόβια διαδικασία, αλλά και αντοχή στην αναερόβια διαδικασία, δηλαδή αντοχή στην ταχυδύναμη που λέμε. Επίσης θα πρέπει να έχει πολύ καλή ανοχή στο γαλακτικό, γιατί κατά το crossfit έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή του γαλακτικού οξέως. Ενώ ο αθλητής του powerlifting δεν έχει καθόλου τέτοια διαδικασία. Είναι εντελώς αναερόβιος, δεν παράγει γαλακτικό. Εκείνος είναι εντελώς αναερόβιος, θέλει να παράγει ισχύ. Άρα η προπονητική του διαδικασία, αν δεις την προπόνησή σου, είναι εντελώς διαφορετική. Ο αθλητής του CrossFit σηκώνει πολύ λιγότερα κιλά, με άλλο τρόπο και πολύ, πολύ πιο έντονα, χωρίς διαλύματα ή κάνει άλλα πράγματα, ενώ ο αθλητής του powerlifting μπορεί να κάνει ένα RSE, ένα ZT και 5 λεπτά να κάτσει. Οπότε είναι πολύ διαφορετικά.
Κωνσταντίνος, θα πέρασω στην επόμενη ερώτηση. Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος. Κάποιος ο οποίος είναι πτυχιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο στην εφαρμοσμένη διαιτολογία, τελικά τι επαγγελματικά δικαιώματα έχει? Αυτό είναι καθαρό θέμα το οποίο θέλει άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που δεν έχεις πρώτο πτυχίο διαιτολογίας, σίγουρα δεν έχεις και δικαίωμα άδεια εργασίας σε κλινικό επίπεδο. Σίγουρα όμως μπορεί να έχεις σαν επιστήμονας της υγείας το δικαίωμα να ασχολείσαι με αθλητικές διατροφές ή να δίνεις συμβουλές διατροφικές σε ανθρώπους που ή σε χώρους όπως είναι μεγάλα γυμναστήρια, αλλά χωρίς να μπορείς να μπεις σε κλινικά περιστατικά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε. Γιατί και εγώ κάτι ανάλογο έχω, δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί δεν έχω το background να έχω κλινικά περιστατικά. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, είναι καθηγητής εισαγωγής με εξειδίκευση σε διαιτολογία και διατροφική. Σίγουρα υπάρχει σημαντικό με τους συναδέλφους. Νομίζω πως το ξαναείπα. Είναι αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, γιατί δεν έχεις πρώτο πτυχίο διαιτολογίας. Άρα, νομίζω πως σαν επιστήμονας υγείας όμως μπορείς να ασχολείσαι με αυτό. Η Έφη επανέρχεται. Άρα, θα ξαναμιλήσουμε με την Έφη. Πόση ώρα έχουμε, κύριε Τόλη, ακόμη? Άρα, μπορούμε. Άρα, όσοι έχετε όμως ερωτήσεις, να τις πούμε τώρα, γιατί δεν ξέρω για πόση ώρα θα είμαστε ενεργοί ακόμη. Έφη, διδάσκω ομαδικά έντονα αερόβια προγράμματα. Πώς, πού μοιράζω το performance και πού σταματάω για να inspire και πού στον κάθε ασκούμενο? Δεν ξέρω τη φυσική σου κατάσταση, τη δικιά σου, Έφη, αλλά πάντα πρέπει να κοιτάς το target, μάλλον τους ανθρώπους που έχεις μπροστά σου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και το καταλαβαίνω και εγώ περισσότερο από όλα, γιατί σκέψω ότι εγώ μπορώ να μπω σε μία αίθουσα, να έχω έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, να έχω έναν αθλητή της εθνικής ομάδας, να του κάνω μια ώρα προπόνηση και μετά να πάω δίπλα και να πάω... Είναι πάρα πολύ καλό προσόν ως ανθρώπου, είναι να μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διαδικασία. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα προπόνηση, ότι είναι ένας φίλος ο οποίος προσπαθεί να χάσει κιλά, αλλά έχουμε διαλέξει μια διαδικασία πιο διαφορετική. Δεν ξέρω αν ακούγουμε ή ακούγεται μόνο το βίντεο. Αν ακούγουμε, δηλώστε μου κάποιοι ότι ακούγουμε κιόλας για να μπορώ να μιλάω. Άρα δεν ακούγουμε πολύ καλά. Ας δούμε τότε για λίγο κάποια φυσιολόγια βασικά. Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το γυμναστήριό μου. Βλέπετε, έχουμε διαλέξει να κάνουμε μια κυκλική προπόνηση, high interval training, έτσι δουλεύει σε πολύ υψηλά ποσοστά καρδιακής συχνότητας. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Έτσι, έχουμε βάλει μέσα και ευκινησία και agility και σκάλα. Προσπαθούμε να παίξουμε και λίγο μπάλα έτσι, κάποιες φορές. Λάστιγα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα bands, έτσι, το band training. Θεωρώ τα λάστιγα ίσως είναι από τις καλύτερες διαδικασίες, γιατί είναι πολύ διαφορετικά από τα... Ο φίλος μας πέθανε. Το step μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα, οτιδήποτε μπορεί να σου αυξήσει την καρδιακή συχνότητα, γενικότερα μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πάντα να βάζω ένταση στην προπόνησή μου.
πολλές φορές αυτό δεν αρέσει στους ασκούμενους, αλλά εντάξει, είπαμε, ο καθένας έχει συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί, αλλά εδώ εναπόκειται σε εσάς να μπορέσετε ουσιαστικά τι, να πείσετε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί και αυτός πριν από αυτά που βλέπετε δεν μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι. Και εγώ τον έπεισα να μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να κάνει αυτά που βλέπετε τώρα. Γιατί και αυτός θεωρούσε ότι ίσως τα δισέτ και τα τρισέτ είναι λίγο καλύτερα. Το θέμα είναι να μπορέσετε να τον πείσετε. Αυτά είναι water bags, πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Έχει μέσα νερό, δεν είναι σαν τα sandbags, είναι πολύ διαφορετικά. Για να δούμε τον Κώστα, ακούγεσαι ναι. Τι άποψη έχετε, λέει ο Αντώνης, για το cardio training, HIIT, fitness program. Το είπα και πριν, ότι η υψηλή διαλυματική είναι η προπόνηση που μου αρέσει περισσότερες από όλες. Είναι διαδικασία στην οποία η υψηλή διαλυματική έχει πάρα πολλά ωφέλη, βελτιώνεσαι πολύ γρήγορα και άμεσα. Σχεδόν κάθε φορά που κάνεις μπορεί να βελτιώνεις και ένα με 2% την έχεις πρόληψη του οξυγόνου. Δηλαδή, μέσα σε 10 προπονήσεις μπορεί να την πας στο μισό, συγγνώμη, να την πας στο 2,5%. Κάτι που θα χρειαζόσουν υπό άλλες συνθήκες γύρω στους 3 μήνες, έτσι, τουλάχιστον. Και επίσης, κατά τη διαδικασία αυτή, έχουμε παραγωγή γαλακτικού οξέως. Ξέρεις, το γαλακτικό είναι από τους μεγαλύτερους trigger της αυξητικής ορμόνης. Άρα, έχεις μια αύξηση στο πλάσμα 270% παραπάνω από τις υπόλοιπες προπονήσεις. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνεις, αγαπητέ Αντώνη, μου αρέσει πάρα πολύ η high interval training και σχεδόν όλα τα προγράμματα που κάνω είναι τέτοια. Πάντα έχει μέσα ένταση η προπόνησή μου. Ποιοι είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν σε μεγάλη ηλικία target group και πού μπορούμε να βρούμε αυτούς τους περιορισμούς μαζεμένους. Μιλάω για ηλικία 65+. Υπάρχει position stand του American College of Sports Medicine, το οποίο μιλάει για τρίτη ηλικία και όχι μόνο, γενικότερα λέει τις βασικές αρχές και λέει και για τρίτη ηλικία. Υπάρχουν διάφορα βιβλία, όπως του National Athletic Condition Association, που έχουν συγκεκριμένα κεφάλαια πάνω στα οποία μπορείς να διαβάσεις για την τρίτη ηλικία και πώς πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτή. Έτσι και μιλάνε και για Novel, δηλαδή κάποιος άνθρωπος έρχεται, αλλά δεν έχει προηγούμενη προπονητική εμπειρία. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, παιδιά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει αθλητής ή έχει κάνει προηγούμενη διαδικασία θα φτιάξει πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Η αναβολική υποδοχή στους μύες έχουν μνήμη. Άρα εγώ ήμουν 15 χρόνια επαγγελματής αθλητής. Ναι, οκ, okay, δεν κάνω για μια εβδομάδα προπόνηση, αλλά με το που θα κάνω για. Μπορεί να μην κάνω για 2 μήνες, αλλά με το που θα κάνω σε 2 εβδομάδες έχει φτιάξει το σώμα μου. Το πιο δύσκολο είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τη διαδικασία, την προπονητική, και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, αλλά όλοι πλέον μπαίνουν στην πρόληψη, στην υγεία και την ευεξία. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση για υγεία και ευεξία. Υπάρχει λοιπόν μια παγκόσμια τάση για να μπορέσει κάποιος και να αποκτήσει διατροφικά προϊόντα που έχουν υγεία και ευεξία, αλλά και να μπορέσω να κάνω τι, άσκηση. Βλέπετε ότι έχει κατακλειστεί ο δρόμος, μπορεί να περπατάτε έξω και να βλέπετε ανθρώπους σε όλα τα δάση γύρω-γύρω σας να τρέχουν. Όλα τα πάρκα είναι γεμάτα. Άρα όλοι αυτοί είναι πιθανοί πελάτες σας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, να διαβάσετε και να διαβάσετε οτιδήποτε έχει να κάνει με νεαρούς αθλητές, αλλά και με αθλητές τρίτης ηλικίας. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος fat loss για υπέρβαρους? Νομίζω πως, Αντώνη, το είπα και πριν. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ενεργειακό έλλειμμα. Έτσι, αυτό σημαίνει να μπορέσει να έχει ένα ενεργειακό έλλειμμα 500, 600, 700 θερμίδες την ημέρα. Δεδομένου βέβαια ότι δεν θα το αναπληρώσεις. Ή αυτός που το έχει κάνει δεν θα το αναπληρώσει. Δηλαδή το θέμα είναι να υπάρξει το έλλειμμα αυτό. Όχι κάνω την προπόνηση, χαλάω 500 θερμίδες και μετά πάω σπίτι και τρώω συν 500 θερμίδες από αυτές που έτρωγα. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Και βέβαια το θέμα δεν είναι να τον πεθάνετε. Δεν μπορεί να χάνει 2.000 θερμίδες την ημέρα ή 3.000 θερμίδες την ημέρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και πολλές φορές αυτό που κάνουμε και αυτό που πετυχαίνετε με τις πρωτεϊνικές δίαιτες, γιατί το είπαμε και με τον Αλέξανδρο προηγουμένως, είναι το εξής. Οι περισσότερες πρωτεϊνικές δίαιτες πετυχαίνουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα, γιατί πολύ απλά
εξαντλούν τα αποθέματα του μυϊκού γλυκογόνου. Μιας και ένα μόριο μυϊκού γλυκογόνου κρατάει 4 μόρια νερού, με το που θα γίνει απογλυκογόνωση, ουσιαστικά χάνω κατευθείαν, αν χάσω δηλαδή 300 γραμμάρια μυϊκού γλυκογόνου που έχω, χάνω και 3-4 και ένα 200 νερό. Άρα χάνω 1,5 κιλό, μπαμ μπαμ. Ναι, αλλά αυτό ισχύει και για την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε πρωτεϊνική δίαιτα συνεχώς, έτσι, έχει μια εσφαλμένη εντύπωση για το βάρος του. Άρα ζυγίζεται χωρίς όλες οι αποθήκες του να είναι σωστές. Άρα ζυγίζεται, ας πούμε, εγώ ζυγίζομαι σήμερα, ζυγίστηκα δηλαδή στα 67 κιλά. Ναι, αλλά αν είμαι σε πρωτεϊνική δίαιτα και είμαι 67 κιλά με την πρωτεϊνική, σημαίνει ότι όταν θα φάω 2 μακαρονάδες σήμερα το βράδυ, αύριο θα είμαι 69-200. Αυτό δεν είναι ότι με παχαίνει ο υδατάνθρακας. Το θέμα είναι ότι τρώγοντας υδατάνθρακα, πήγα και συμπλήρωσα το μυϊκό γλυκογόνο, κράτησα και το νερό και πολύ απλά είχα εσφαλμένη αντίδραση, εντύπωση από πριν. Άρα το βάρος ενός ανθρώπου μετράται σε συγκεκριμένη διαδικασία, πλήρως ενυδατωμένος και με όλες τις αποθήκες ενέργειας γεμάτες. Αυτό για να μην έχουμε εσφαλμένες εντυπώσεις. Άρα νομίζω πως η καλύτερη λύση, αγαπητέ μου Αντώνη, για να χάσει κάποιο χιλά, είναι να δημιουργεί ένα ενεργειακό έλλειμμα. Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ ήθελα να συμβάλλω 2 ερωτήσεις για να καλύψω ενδεχομένως και κάποια κενά του κοινού. Mm-hmm. Το ένα αφορά ασκούμενο αναψυχής, ο οποίος ενδιαφέρεται να γυμναστεί με άδειο στομάχι, προκειμένου να έχει καλύτερη λιπόλυση. Mm-hmm. Εσύ θα μας πεις την άποψή σου, τι ενστερνίζει εσύ σαν επαγγελματίας, επιστήμονας, ερευνητής, ενεργός του χώρου τέλος πάντων, θα πρότεινες κάποιον ασκούμενο, και αν ναι, για ποιο λόγο, ή ποιες προϋποθέσεις, να κάνει άσκηση με άδειο στομάχι. Είναι το κλασικό που λέμε, όταν σηκωθείς το πρωί, έτσι, έχεις χαλάσει όλα τα αποθέματα της γλυκόζης κτλ. Και επαφείσαι περισσότερο στις αποθήκες του λίπους. Άρα θα χάσεις περισσότερο λίπος όταν γυμναστείς νηστικός παρά όταν γυμναστείς σε μεταγευματικό επίπεδο. Αυτό έχει μια δόση αλήθειας, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος να το κάνει. Είναι άνθρωποι που σηκώνονται το πρωί και έχουν υπόταση. Αλλά είναι δυνατόν μια κοπέλα η οποία μπορεί να έχει έμεινο ρύση, σηκώνεται το πρωί, έχει ορθοστατική υπόταση, δεν τρώει και τίποτα και πάει για τρέξιμο γύρω στο γυμναστήριο και λιποθυμάει στα πρώτα 10 λεπτά. Γιατί σίγουρα σου έχει συμβεί κάποιος να λιποθυμήσει, έτσι. Ναι. Είναι εύκολο κάποιος να γίνει, να το πάθει αυτό. Άρα λοιπόν είναι μια καλή διαδικασία, δεν αντιλέγω, έτσι, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις και 12 ώρη νηστεία. Ή θα μπορούσες να δημιουργήσεις μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή να κάνεις πρώτα την προπόνησή σου, είτε την κυκλική είτε την μυοσχελετική, και το αερόβιό σου να το βάλεις προς το τέλος της προπόνησης. Mm. Αν θες να πετύχεις το ίδιο, γιατί πάλι ουσιαστικά μιμήσε τι το άδειο στομάχι. Άρα θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή στη θεωρία μπορεί και ίσως να δουλεύει, μπορεί να μην δουλεύει το ίδιο στην πράξη. Μήπως έχει να κάνει και με τον σωματότυπο, δηλαδή ένας εκτομορφικός σωματότυπος, ο οποίος όμως είναι λιπόσαρκος. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είσαι με το δείκτημα σώματος ελαφρύς, αλλά όταν θα κάνεις δερματοπτυχομέτρηση, μπορεί να βγεις υπέρβαρος, ουσιαστικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα αυτό γενικότερα και με τη μυϊκή μάζα που έχει κάποιος και με την άλλη μάζα, γιατί να σου πω κάτι, κατά 95% είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχει, μάλλον κατά 90% είμαστε περισσότεροι ίδιοι. Άρα υπάρχει ένα 5% που είναι προς την μία άκρη, που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το NEAT, το Non-Exercise Activity Thermogenesis, ή ένας κληρονομικός παράγοντας που κάνει κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους να καίνε περισσότερο. Δηλαδή εγώ είμαι 65 κιλά από τα 14 και είμαι τώρα 38. Έχει να κάνει με γονίδια. Ναι. Τρώω πολύ, δεν παχαίνω, είμαι τυχερός. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Έτσι. Και υπάρχουν και οι άλλοι, στην αντίπερα όχθη, οι οποίοι είναι γενετικά προκαθορισμένοι να είναι υπέρβαροι. Έτσι. Αυτοί οι κακομοίριδες δηλαδή τρώνε λίγο παραπάνω. Αλλά απ' την άλλη, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό παίζει και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός ενός ανθρώπου. Και ο βασικός μεταβολικός ρυθμός ενός ανθρώπου είναι συνήθως συνάρτηση της μυϊκής του μάζας. Όσο μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο βασικό μεταβολικό ρυθμό. Και αντίστροφα. Άρα ο μεταβολικός ουσιαστικά, ο λιπόδης ιστός είναι ανενεργός μεταβολικά, το κουβαλάμε. Εκτός από το φεόλι, από το καφέ λίπος που ίσως έχει κάποιες διαδικασίες άλλες, είτε φλεγμονώδης, είτε προφλεγμονώδης, και δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε. Αλλά γενικότερα έχει να κάνει και η σωματική σύσταση, όπως είπες εσύ, είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας. Και για να κλείσουμε, να βλέπω και άλλη μία ερώτηση τώρα.
να με συγχωρέσουν εκεί στο πάνελ οι συντονιστές. Θα σου την υποβάλω εγώ, Γιάννη, γιατί βρήκα το μαγικό παράθυρο το οποίο δείχνει όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγορόπουλος Κώστας μας ρωτάει. Η ερώτησή μου είναι λίγο εκτός θέματος, αλλά πριν αναφερθήκατε για τις μεταπτυχιακές σπουδές που έχετε κάνει. Μήπως ξέρετε πώς θα μπορούσε ένας φοιτητής της προπονητικής από ΙΕΚ να συνεχίσει τις σπουδές του παίρνοντας όσο περισσότερες αναγνωρισμένες από το κράτος γνώσεις μπορεί? Αλέξανδρε, δεν το ξέρω. Έτσι, φοιτητής προπονητικής από ΙΕΚ, δεν ξέρω σε τι. Υπάρχουν πάρα πολλά ΙΕΚ και υπάρχουν και πολλά κολέγια. Είναι πολλά κολέγια που δίνουν επάρκεια, μπορεί κάποιος να είναι προπονητής και από εκεί και πέρα σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό σε αντίστοιχο πανεπιστήμιο, γιατί τα περισσότερα κολέγια ουσιαστικά συνεργάζονται με κάποιο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Της Ευρώπης. Αυτό. Οπότε, αν κάνεις το προπτυχιακό σου, μπορεί να είναι 3 ή 4 χρόνια, σου δίνει τη δυνατότητα να πας και να κάνεις το μεταπτυχιακό τους και να έχεις πλέον ένα κάτοχο, να έχεις ένα μεταπτυχιακό τίτλο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος από ΙΕΚ να πάει σε ένα κρατικό πλέον πανεπιστήμιο, έτσι, για να κάνει το μεταπτυχιακό του. Νομίζω πως δεν γίνεται, γιατί πρέπει, για να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις ένα πρώτο πτυχίο. Προφανώς ο Κώστας Γρηγορόπουλος είναι απόφυτος ενός ΙΕΚ στην κατεύθυνση προπονητής αθλήματος, από τα λίγα που ξέρω. Επομένως, αν μου δίνει τρέφοντα να συμπληρώσω, νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσει το συγκεκριμένο ΙΕΚ τι προβλέπεται μετά για περαιτέρω εκπαίδευση. Ακριβώς, και πώς μπορεί να κάνει το μεταπτυχιακό του μετά, γιατί σίγουρα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το ΙΕΚ, μέσα από το κολέγιο στο οποίο φυτά. Αρκεί να έχει τον bachelor όμως. Ναι, νομίζω πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση το bachelor. Ωραία. Είμαι εν δυνάμει φοιτητής. Ναι. Προφανώς παρακολουθεί ο Κώστας στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο σπουδών και σίγουρα μετά να ενημερωθεί. Και είχες και μια δεύτερη ερώτηση. Είχα μια δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει κυρίως με αγωνιστικό επίπεδο. Να σε πάω λίγο στο αντικείμενό σου, στη λατρεία σου. Στο κομμάτι έτσι, που ασχολείται πολύ με ταχυδύναμη, με προπόνηση ισχύος. Τι θα μας έλεγε για την προπόνηση ισχύος, αλλά σε επίπεδο ασκούμενο αναψυχής, εφαρμόζει προπόνηση ισχύος σε ασκούμενο αναψυχής? Τρελαίνομαι. Για πες μας δύο λόγια. Ποιες μεθόδους έτσι σου αρέσουν πιο πολύ να εφαρμόζεις? Μου αρέσει πάρα πολύ η προπόνηση που έχει να κάνει με πλειομετρική προπόνηση. Όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλματα βάθους. Μπορούμε να κάνουμε άλλες διαδικασίες κατά την οποία μπορούμε να έχουμε και να χρησιμοποιούμε το electromechanical delay από τη μία μυομετρική στη σύγκεντρη και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα μπορούν να είναι αλματάκια πάνω από εμποδιάκια ή αλλαγές κατευθύνσης συνεχόμενες. Μου αρέσει πάρα πολύ λοιπόν η πλειομετρική προπόνηση. Μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω βαλιστικά, γιατί η βαλιστική προπόνηση είναι καθαρά παραγωγή ισχύος, έτσι, και μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ έχω και εργαλεία όπως είναι το Vertimax, που είναι ένα μηχάνημα που έχει bands, που έχει λάστιχα, και μπορώ και κάνω άλματα ή δουλεύω με μέγιστη ένταση και με continuous tense αντίσταση, με συνεχόμενη τάση, αλλά σε όλο το εύρος της κίνησης. Έτσι. Και βέβαια και έχω και μια τροχαλία που από μόνη της είναι δυναμόμετρο σε 3 άξονες και μπορώ και βλέπω τι ισχύ παράγει κάποιος. Άρα, ακόμα και ένας μέσος αθλούμενος να είναι, αυτό που κάνω είναι θέλω να κάνω, ας πούμε, καθίσματα μαζί με άρθρες δικεφάλου. Έτσι. Βάζω λοιπόν και μετράω. Βάζω 5 κιλά και βλέπω ότι παράγει 30 βατ. Έτσι, γιατί ουσιαστικά η ισχύς είναι δύναμη επί ταχύτητα. Άρα στα 5 κιλά έχω συγκεκριμένη ταχύτητα. Μετά βάζω 6 κιλά, 7 κιλά, 8 κιλά, 9 κιλά. Και βλέπω σε ποια κιλά έχω τη μέγιστη ισχύ. Άρα διαλέγω τη συγκεκριμένα κιλά για να έχω τη μέγιστη ταχυδύναμη. Άρα λοιπόν για Άρα κάνω ουσιαστικά ένα διάγραμμα και διαλέγω τα κιλά που μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα κίνησης, έτσι, και τη μέγιστη δυνατή ισχύ. Άρα για προπόνηση ισχύως μέσω ασκούμενο αναψυχής, εδώ που λέμε fitness, ασκούμενο γυμναστηρίου, θα εφαρμόσεις ταχυδυναμικές τεχνικές, αλλά όχι με την παραδοσιακή μέθοδο που δουλεύουν οι κυρίως αθλητές.
θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποια ειδική τεχνολογία μηχανήματα. Ναι, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί κάποιος να κάνει κάμψη και ταυτόχρονα να σηκώνεται και να πηδάει και να κάνει άλματα στο στήθος ή να κάνει βαλιστικές προπονήσεις με kettlebell και να κάνει swinging και να γυρνάει και να δουλεύει σε τρεις άκρες με τα kettlebell ή με διάφορες feedball κτλ. Ή να παίρνει μπάλες και να τις πετάει στον τοίχο. Αλλά εξαρτάται και από το επίπεδο του αθλουμένου. Ναι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί αν δεν μπορεί, θα πρέπει να βρούμε μια ανάλογη κατάσταση μέσα από την οποία μπορώ να πάρω αυτό που θέλω. Και αυτό που θέλω όταν θέλουμε ταχύτητα και ισχύ είναι γρήγορη κίνηση. Γρήγορη κίνηση η οποία μπορεί να είναι εύκολα εφαρμόσιμη, όπως είναι σε όλες σχεδόν τις τροχαλίες, έτσι, ναι. ή να είναι σε όλες σχεδόν τα λάστιχα. Ωραία. Έχουμε και μια συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Αντώνη Φαχλάρη, αν το προφέρω στο επίθετό του. Οι βαλιστικές διατάσεις είναι και μέρος για αποκατάσταση? Φοβερή ερώτηση. Νομίζω πως μπορούμε και εμείς οι δύο να κονταροχτυπηθούμε, εμείς, εγώ, εσύ και άλλοι 10 να είχαμε και να λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε για την άσκηση. Ναι, να κάνουμε στατικές διατάσεις, να κάνουμε βαλιστικές διατάσεις. Θέλουμε να κάνουμε διατάσεις πριν, στατικές, ή να κάνουμε στο τέλος. Νομίζω πως για να τα ξεδιαλύνουμε, προφανώς και τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, αν σκεφτείς λογικά. Θέλει να κάνει ένας προπόνηση. Έτσι. Άρα θα πρέπει, εφόσον θέλει να κάνει προπόνηση, ένας λογικός άνθρωπος τι θα έκανε? Θα έκανε αυτό που πρόκειται να κάνει, έτσι, ένα δυναμικό ζέσταμα με ασκήσεις οι οποίες προσομοιάζουν αυτό που πρόκειται να κάνω. Γιατί ο σκοπός του ζεστάματος είναι να φέρω το μυϊκό ιστό σε μια θερμοκρασία σωστή, έτσι, και να αρχίσω και να δουλεύουν οι αρθρώσεις μου και τα μειοτενόντια και οι μύες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα έχω μετά την εφάρμοση της δύναμης. Αυτό είναι οι βαλιστικές διατάσεις, το δυναμικό ζέσταμα, που υπάρχουν πάρα πολλών ειδών και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό κάνω, έτσι, δεν κάνω στατικές διατάσεις ποτέ πριν. Και τις στατικές διατάσεις τις μου αρέσουν για μετά την προπόνηση, εκεί που τελειώνει ο αθλητής, αλλά και πάλι να του δώσω την σοβαρότητα που πρέπει να έχουν. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω στατικές διατάσεις και να τραβήξω το τετρακέφαλό μου για 3,5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι διατάσεις γίνονται για συγκεκριμένη διαδικασία. Και πρέπει να ξέρουμε, το κάνουμε απλά για να τραβήξουμε και να φέρουμε το μυϊκό ιστό σε ένα προηγούμενο μήκος? Ή επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα έχουν έλλειψη κινητικότητας και εύρους κίνησης, πρέπει να αυξήσουμε την ευληγησία, για παράδειγμα, των οπίστιων μυριαίων. Έτσι, γιατί οι οπίστιοι μυριαίοι είναι αυτοί που ουσιαστικά τραβάνε και είναι σε τάση συνεχόμενα, ιδίως σε ανθρώπους που έχουν ένα ασχενικό και έχουν μια κύφωση και μια αντισταθμιστική λόρδωση. Άρα, η δικέφαλή σου είναι σε συνεχόμενη τάση. Άρα, αυτοί θα πρέπει να μάθουν πρώτα απ' όλα να κάνουν το ποστέριο tilt, αυτό που λέμε πίσω τηλεκάνη, για να μπορέσει να φεύγει η τάση από τους δικεφάλους και να αυξήσουν το εύρος κίνησης των δικεφάλων. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει για 30-40 δευτερόλεπτα. Κάτσε λοιπόν, στο τέλος της προπόνησης, κάνε 20 λεπτά διατάσεις. Δεν μπορεί να κάνει διατάσεις για 1,5 λεπτό. Ναι. Εξάλλου είναι διαφορετική εφαρμογή μυϊκών διατάσεων για αποθεραπεία και αποκατάσταση και άλλο για μόνιμη επιμήκυνση των μυών. Αυτό που λέμε μόνιμες προσαρμογές. Ακριβώς αυτό. Και βέβαια φαίνεται πως οι στατικές διατάσεις για μεγάλο διάστημα πριν από αθλήματα ισχύως φαίνεται πως έχουν αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή και της δύναμης. Ισχύως. Και δύναμη. Βέβαια, γιατί δεν μπορείς να θες να πας να σηκώσεις, να πηδήξεις και να κάνεις διατάσεις για αύξηση του έμπρος κίνησης και να κάνεις υπερδιάταση για 30 δευτερόλεπτα, γιατί προφανώς θα έχεις θέμα μετά. Εδώ η ερώτηση του Αντώνη βέβαια παντρεύει τον όρο βαλιστικές διατάσεις και αποκατάσταση. Ναι, αλλά αποκατάσταση τι? Ενός αυγενικού, μιας μέσης. Ή γιατί αποθεραπεία, μήπως εννοεί την αποθεραπεία εδώ? Αν λέει την αποθεραπεία, δεν θα το πω. Ο κ. Φαχλάρης, αν θα μπορούσε να μας κάνει μια διευκρινιστική διατύπωση στην ερώτηση. Πάντως, που αν ήδη λέει για αποθεραπεία δεν το συνιστώ, αλλά αν λέει για αποκατάσταση, προφανώς και οι βαλιστικές διατάσεις. Σαν θεραπευτικό εργαλείο, μήπως το εννοεί ο κ. Φαχλάρης. Βέβαια, γιατί αρχίζουμε με τις βαλιστικές και δουλεύουμε σε όλο το εύρος κίνησης και τεντώνουμε και αυξάνουμε το μήκος των μυών και δουλεύει πολύ καλύτερα η όλη διαδικασία. Μας αναφέρει μετά από μυϊκό τραυματισμό. Εντάξει.
πόσο μετά, ρε, είναι δυνατόν μετά από μια φλάσσα να κάνεις βαλιστικές διατάσεις κατευθείαν? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν μιλάς για δύο μήνες μετά, προφανώς και μπορείς να το κάνεις. Αλλά είναι πολύ γενική ερώτηση. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο μυϊκός θαυμασμός είναι, ξεκινάω από την αρχή, από Α. Από το Α πάω στο Β, από το Β στο Γ και πολλές φορές το Γ είναι πολύ για αυτόν. Άρα πάω ένα βήμα πίσω και λέω τι έκανα στο Β και κοιτάω τα τεστέρια μου και υπερέβαλα. Άρα θα πάω ένα επίπεδο παρακάτω. Σε αυτές τις διαδικασίες χίλιες φορές να πηγαίνεις όπως πρέπει και να κάνεις ένα πράγμα λιγότερο παρά ένα πράγμα περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε, να κρατάς μικρό καλάθι. Έτσι, έτσι. Και δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, να κάνω και την τελευταία μου, Γιάννη. Okay. Ποια η άποψή σου και κατά πόσο το εφαρμόζεις κιόλας στα στούντιος που διατηρείς, είτε με αθλητές, πιστεύω ότι το εφαρμόζεις σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως με ασκούμενους αναψυχίες που ακουμπάνε πιο πολύ σε αυτό που λέμε fitness, την μεθοδολογία και την εφαρμογή Ολυμπιακών Άρσεων. Αναφέρομαι δηλαδή σε αγωνιστικές κινήσεις του Επολέ, το στρίψιμο το λεγόμενο, του Επολέ ΔΕΤΕ ή του Αραψέ. Ξέρεις, αυτό τώρα ξέρεις τι μου λες. Κάνεις crossfit. Γιατί αυτό ξέρεις. Δεν το λέω. Δεν κάνω crossfit. Το υπενήσωμαι. Ναι, δεν κάνω crossfit, αλλά σίγουρα όλες αυτές οι πολυαρθρικές ασκήσεις προφανώς και μ' αρέσουν. Δεν θα μπορούσαν να μου αρέσουν. Και να μην τις θεωρώ ότι ίσως είναι από τις καλύτερες ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Έτσι και τα στριψίματα και τα επολέ και τα ζετέ. Αλλά πρώτα απ' όλα μπαίνουμε και δείχνουμε πολύ σωστή τεχνική. Έτσι, και αφού δείξουμε σωστή τεχνική, τότε αρχίζουμε και βάζουμε πράγματα. Γιατί οι Ολυμπιακές Άρσεις και όλες αυτές οι Ολυμπιακές ασκήσεις είναι εκ των πραγμάτων πράγματα για υψηλό επίπεδο αθλητισμού, αλλά μπορούν να δώσουν και πάρα πολλά πράγματα στο μέσο άνθρωπο. Γιατί είναι λειτουργικές, δε φίλε. Γιατί είναι λειτουργικές και μπορούν και βλέπουν την ολότητα. Γιατί για να βγει μια άσκηση του επολέζεται, έτσι, χρησιμοποιείται γύρω στους 365 μίες ολόκληρο το σώμα. Σίγουρα είναι καλύτερα το να κάνω κάμψεις δικεφάλων και κάμψεις αυτοσυγκέντρωσης και 3 σετ επί 8 επαναλήψεις ως στήθος σε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα και καθιστός κιόλας. Προφανώς και είναι καλύτερο. Και προφανώς μου αρέσει πολύ περισσότερο η διαδικασία. Απλά πάντα σκέφτομαι τι αποκατάσταση πρέπει να δώσω σε έναν αθλητή και ιδιαίτερα σε ένα μέσο άνθρωπο. Δεν μπορώ να κάνω crossfit κάθε μέρα, ακόμα και στον καλύτερο αθλητή. Δεν θα πεθάνει από overtraining, από overreaching. Δεν πρόκειται, γιατί η προπόνηση αυτή έχει πολύ υψηλή διαδικασία. Και ακόμα και αυτοί πρέπει να έχουν ένα περιοδισμό. Είναι αυτό που λέμε. Σε όλα πρέπει να έχεις ένα περιοδισμό. Και να ξέρεις τι θες να κάνεις σε μια πρώτη φάση, σε μια δεύτερη φάση και πού θες να φτάσεις. Και νομίζω ότι με αυτό το σχόλιο θα μπορέσω να κάνω και μια επιπλέον ερώτηση που μόλις τώρα μου ήρθε. Γιάννη, ευχαριστώ που είσαι τόσο διαθέσιμη σήμερα. Επειδή ανέφερες τη λέξη περιοδισμό, πάει το μυαλό μου σε πολλούς αθλητές υψηλού επίπεδου και κυρίως ποδοσφαιριστές, όπως ξέρω, που γυμνάζεις κατά καιρούς στα στούντιό σου. Αυτούς τους ανθρώπους, επειδή ξέρω ότι είναι επαγγελματίες, δεν υπάρχει πάντα ένας προπονητής φυσικής κατάστασης στην ομάδα τους, υπάρχει μια συμβούλευση, μια κατευθυντήρια γραμμή. Σε ποια περιοδικότητα εσύ τους αναλαμβάνεις, για πόσο χρονικό διάστημα το κάνουν? Βάση. Σε αιτήσια βάση. Ναι. Και περισσότερο έχω τους ανθρώπους που είναι στην εθνική ομάδα, έτσι προσπαθώ να έχω αυτούς, γιατί σαν επιπλέον υποστήριξη, δηλαδή. Σαν επιπλέον υποστήριξη, αλλά να ξέρεις πως σε αυτούς τους περισσότερους αθλητές πολύ περισσότερο βοηθάει η διαδικασία του recovery, της αποκατάστασης. Δηλαδή, να είναι φρέσκοι, δηλαδή, να μπορούν να είναι φρέσκοι. Και επίσης, δηλαδή, και ακόμα και προπόνηση να μην τους κάνω, μπαίνω σε μια διαδικασία και τους κάνω πάρα πολύ καλές διατάσεις που τους έχουν ανάγκη. Γιατί όλοι οι μύες τείνουν, άλλοι μύες τείνουν προς βράχυνση. Ο ποδοσφαιριστής δηλαδή έχει το λαγνοψωήτη και το προσαγό και το δικέφαλο που τείνει προς βράχυνση και άλλοι προς αδυναμία. Ναι, όπως ο απαγωγός πριν, προς αδυναμία ή ο λοξοσκυλιακός. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολύ απλή, διατείνουμε αυτό που πρέπει να διατείνουμε και ενδυναμώνουμε πολύ απλά αυτό που πρέπει να ενδυναμώσουμε. Και φαίνεται απλό, αλλά είναι κάτι που λείπει στις περισσότερες ομάδες και στα περισσότερα γκρουπ. Γιατί όταν έχεις έναν γυμναστή σε μια ομάδα, ο καλύτερος γυμναστής στον κόσμο να είναι και έχει 30 αθλητές, σε πόσους θα κάνει αποκατάσταση? Δεν γίνεται. Υπό ΚΣ θα πρέπει να έχεις 6 γυμναστές, 7 γυμναστές και 6 φυσιοθεραπευτές. Και εσύ έχεις ένα γυμναστή. Ο καλύτερος να είναι, μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Ούτε εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Απλά εγώ θα έχω μόνο έναν από τους 30 που έχει. Ναι. Και εμφανίζομαι ότι ξαφνικά είμαι ο καλύτερος. Δεν είμαι ο καλύτερος. Απλά έχω έναν. Ναι, και νομίζω ότι και ειδικά στον αγωνιστικό αθλητισμό, αυτό ισχύει πάρα πολύ και στην άσκηση αναψυχής, η μαγική λέξη δεν είναι η αποκατάσταση. Η μαγική λέξη είναι η πρόληψη.
Σωστά. Δεν σωστά. Τυχαίο που και στι ΗΠΑ που είναι η ΜΕΚΑ και του fitness, ναι, και ναι, του sports conditioning, ναι, οι πιο καλοπληρωμένοι, οι πιο δυσέβρετοι επαγγελματίες του κλάδου είναι οι pre-habilitation specialists. Δηλαδή έτσι, αυτοί που θα προλάβουν έτσι, το κακό. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που λέμε αυτό το injury prevention και που η FIFA mm-hmm. έχει βγάλει τον δεκάλογο της FIFA με πολύ ωραίες κτλ. Και προς τα εκεί πάει όλο το θέμα. Είτε πρόκειται για καρδιαγγειακά, σου λέει τι πρέπει να κάνεις για να μην έχεις καρδιαγγειακά προβλήματα, και στον αθλητισμό σου λέει τι ασχησιολόγιο πρέπει να κάνεις για να μπορείς να προστατευτείς. Γιατί από τη μία θα πρέπει να προσέξεις τους μύες που βαρύνουν τη συνέχεια, έτσι, και από την άλλη όμως θα πρέπει να δυναμώνεις και αυτούς που εξασθενούν. Ναι. Άρα πρέπει να κάνεις ουσιαστικά ένα πάντρεμα, αλλά σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχεις μια πλήρη γνώση είτε του αγωνίσματος αλλά και της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος για να μπορείς να κάνεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ουσιαστικές. Και έχουμε, Γιάννη μου, και μια επιλέον ερώτηση. Πρέπει να ενημερώσω στο σπίτι, θα αργήσει να γυρίσει σήμερα. Ναι, και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Από το Μιχάλη του Μαχαλαριά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, για την ερώτησή σου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που συμπληρώνει την προηγούμενη τη δική μου. Η ερώτηση είναι εξής. Έχει νόημα οι ασκήσεις ισχύως να δουλεύονται με πάνω από 6 επαναλήψεις όπως δουλεύονται σε πολλά CrossFit Studios? Ωραία ερώτηση. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τι εννοούμε ισχύ. Έτσι, γιατί ισχύς, για να έχεις ισχύ, θα πρέπει καταρχήν να πας και να επιβαρύνεις τις μυϊκές ίνες τις 2. Έτσι, 2α, 2β. Αλλά τις ταχύνες ταχείας συστολής. Άρα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχεις μεγάλο όγκο, έτσι, ή διαφορετικά θα πρέπει να έχεις μεγάλη ταχύτητα κίνησης. Άρα ναι, ναι, και έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν θα έκανα εξάρες επαναλήψεις. Εγώ μπορεί να έκανα, ας πούμε, πλειομετρικά άλματα με ένα γυλαίκο 10% του βάρους. Ή θα μπορούσα να κάνω πλειομετρικά άλματα με δύο λάστιχα δεμένα στη μέση μου και να έχω μια επιπλέον αντίσταση. Και κάποιος άλλος θα μπορούσε να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Να κάνει εξάρες επαναλήψεις μέγιστης ισχύως και μετά να βγει στο γήπεδο και να κάνει sprint και να κάνει ένα combine training που ίσως θα μπορούσε να είναι ίσως το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Γιατί ευαισθητοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, ακριβώς αυτό, το πρώτο πρωτόκολλο. Ακριβώς αυτό, και μετά βγάζεις αυτό το πράγμα σε αυτό που το θες. Γιατί η προπόνηση είναι αυτό που λέμε sports specific, αλλά επίσης είναι και ειδική όσον αφορά την ταχύτητα κίνησης αλλά και το φορτίο κίνησης. Άρα γενικότερα, φίλε Αλέξανδρε, και απαντάμε και στο Μιχάλη, όπως προπονείσαι, θα παίξεις. Έτσι λέμε στα αγωνίσματα γενικότερα. Αυτό είναι το μότο του σπορτ, ναι, έτσι. Έτσι. Δηλαδή, άμα προπονείσαι με 6 επαναλήψεις αργές και τα λοιπά, θα καταντήσεις να είσαι ένας αργός αθλητής. Ναι. Άμα προπονείσαι διαφορετικά, θα έχεις άλλη διαδικασία. Ναι. Πάντως, όπως έστρωσες, θα κινηθείς. Ναι. Νομίζω ότι ο Μιχάλης τώρα αυτό που θέλει να ρωτήσει, το ξέρω και προσωπικά τον Μιχάλη, χαίρομαι πολύ για την ερώτησή του και που είναι παρόν σήμερα κιόλας εδώ. Η ερώτησή του νομίζω ότι αφορά το πώς διαχειρίζονται προπονητικά στα cross-training πρωτόκολλα mm-hmm. παραδοσιακές ασκήσεις mm-hmm. και παραδοσιακά πρωτόκολλα. Γιατί αυτό το debate υπάρχει πάρα πολύ και μεταξύ των ρασιβαριστών, οι οποίοι δεν ενστερνίζονται την προσέγγιση προπόνησης αυτού του τύπου. Γιατί λένε ότι η Ολυμπιακή Ρασιβαρών είναι ο ορισμός της πολυαθρικής, είναι ο ορισμός της ταχυδύναμης, της έκρηξης, της παραγωγής, παραγωγής γρήγορης δύναμης, και το να κάνεις επαναλαμβανόμενες κινήσεις στα αυτούς τα κινητικά πρότυπα ουσιαστικά εκφυλίζει, δηλαδή, τον λόγο, εκφυλίζει την κίνηση. Η κίνηση αυτή είναι για ισχύ, για δύναμη. Δεν είναι για να κάνεις 50 επαναλήψεις. Ωραία. Και εγώ, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και λέω το εξής. Οι ασιβαρίστες, έτσι, είναι πολύ ισχυροί, πηδάνε, βλέπεις έναν άνθρωπο σαν ελέφαντα και πηδάει σε κάθε το άλμα και πηδάει 70 πόντους, έχει πολύ ισχύ. Ναι ρε φίλε, αλλά αυτός, άμα τον βάλεις να παίξει ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, η προπονητική διαδικασία. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να κάνω προπόνηση όχι μόνο ισχύως, όπως είναι στην άρση βαρών, αλλά θα προτιμούσα να κάνω και ένα συνδυασμό και crossfit, κάτι ανάμεσα, για να μπορώ να έχω και τα ωφέλη που θέλω. Γιατί εγώ κοιτάω και τι υποστρώματα καίω κατά τη διάρκεια αυτή. Γιατί αν κάνω μόνο 6 επαναλήψεις, ποτέ δεν μπορώ να επιβαρύνω και την ικανότητα αντοχής στα sprint, λέμε εμείς, στο ποδόσφαιρο, ή της αντοχής στην ταχύτητα, λένε στο στίβο.
που είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά υπάρχει και αυτό. Ο αρχιβαρίστας δεν μπορεί να έχει αντοχή στην κόπωση. Ναι, αλλά εγώ στο ποδόσφαιρο θέλω να έχω. Ή ο τετρακοσάρης στο στίβο ασφαλώς και θέλει να έχει αντοχή στην κόπωση. Άρα δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει ο αθλητής στο τετρακοσάρης, αλλά σίγουρα μπορώ να σου πω ότι ο αθλητής ποδοσφαίρου θα ήθελε κάτι ανάμεσα στα δύο. Ίσως και τα δύο μαζί. Ανάλογα την προπονητική περίοδο στην οποία βρίσκεται. Αν βρίσκεται στην προετοιμασία, αν βρίσκεται σε μια μεταβατική ή αν κάνει tapering, αν κάνει φορμάρισμα. Στο φορμάρισμα δεν μπορεί να κάνει εξάρες επαναλήψεις όλα μέσα. Ναι. Ο Μιχάλης σχολιάζει ότι ακριβώς τα λέξη αυτό εννοούσα. Δηλαδή ο προβληματισμός που τον έχουμε πάρα πολύ έτσι, του κλάδου είναι αυτός. Κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε δηλαδή μια αγνή μορφή προπόνησης που λέει το Ολυμπιακή Άρση Βαρών και να την εκφυλήσουμε, σε εισαγωγικά μιλάω πάντα, έτσι, να την τροποποιήσουμε, να είμαι λίγο πιο ήπιος στο χαρακτηρισμό, να την τροποποιήσουμε προκειμένου να έχουμε μεταβολικά αποτελέσματα ή το cross-training. Ναι. Είναι μεταβολική προπόνηση. Έτσι. Δεν είναι προπόνηση αυτή κάτι πιο γρήγορο, πιο δυνατό, πιο ισχυρό ή πιο υπερτροφικό. Είναι μεταβολική προπόνηση. Ναι, ναι, ναι. Ασφαλώς και ναι, αλλά αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι πάντα θα πρέπει να είσαι λογικός. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με το άθλημα του CrossFit ξεπερνάνε το λογικό και πάνε σε άλλα μονοπάτια. Μου θυμίζει αυτή, οι Αμερικάνοι, ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικός λαός. Τι θέλω να πω. Άμα δεις ένα συμπλήρωμα από την Αμερική, HMB για παράδειγμα, έτσι, και ένα συμπλήρωμα από την Ευρώπη, HMB πρέπει να πάρει την ημέρα 3 γραμμάρια. Έτσι. Ο Αμερικάνος θα φτιάξει 18 κάψουλες των 400 mg, δεν ξέρω πόσο βγαίνει, ενώ ο Ευρωπαίος έκανε 3 κάψουλες. Στον Αμερικάνο του αρέσει να πάρει πολλά. Άρα είναι η διαδικασία. Τι σου αρέσει να κάνεις. Να κάνεις πολύ, πολύ παραπάνω, πολύ περισσότερο μεταβολική προπόνηση. Φτάνουν σε άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή βλέπεις κάτι crossfit που κάνω και λες, ρε φίλε, θα πεταχτεί το γαλακτικό από τα μάτια του. Μα νομίζω ότι είναι και ο ορισμός αντοχής στο γαλακτικό. Ναι, ναι. Ειδικά στο αγωνιστικό επίπεδο του. Εγώ δεν το κατακρίνω. Απλά λέω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακές άσεις. Είναι απλά μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Άρα γι' αυτό δεν την κατακρίνω. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ένα, είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Σίγουρα. Εξάλλου είναι πολύ νωρίς να εξάγουμε έτσι καθοριστικά συμπεράσματα. Δηλαδή και στα papers βλέπεις είναι πολύ λίγα πλέον τα δημοσιευμένα άρθρα πάνω σε πρωτόκολλα τέτοιου τύπου. Νομίζω σε λίγα χρόνια, γιατί η ιστορία πάντα δείχνει και γράφει, θα αποδειχθεί όχι μόνο το κομμάτι των προσαρμογών, γιατί ότι φέρει προσαρμογές σε μέρος εννοείται ότι φέρνει. Πραγματικά σε μεταμορφώνει αν την κάνεις. Το θέμα είναι τι άλλο μπορεί να σου αφήνει από πίσω, που τώρα μπορεί να μην φαίνεται. Εντάξει, ο πρωταθλητισμός ή αυτός ο αθλητισμός είναι ο κύριος μηχανισμός πρόκλησης τραυματισμών. Δηλαδή όσοι έχουμε κάνει αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο, καταλήγεις και με αρθρίτιδες στα γόνατα, με αρθρίτιδες ποδοκνημικές, με προβλήματα και κύλες στην νεοσφυγική μοίρα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά καλό. Ναι. Δεν είναι αθλητισμός. Ο αθλητισμός θα πρέπει να έχει υγεία και ευεξία. Εντάξει, αλλά δεν είναι έτσι. Εξάλλου, έτσι, για να κλείσουμε τώρα, και με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι σχεδόν όσοι ήταν παρόντες σήμερα στην συνέντευξη αυτή, μετά από 2,5 ώρες είναι σχεδόν παρόντες. Άρα νομίζω ότι έχει κρατήσει το ενδιαφέρον, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και σε επιλέξαμε εξάλλου. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι πολλές φορές βιαζόμαστε να φτάσουμε στην κορυφή και χάνουμε τη βάση. Δηλαδή σε μια Ελλάδα του 2014 που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΡΣΑ του 2013 το 3,2% του ελληνικού πληθυσμού είναι μέλος γυμναστηρίου και το 6% του ελληνικού πληθυσμού με βάση το ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010 είναι συστηματικά σωματικά δραστήριος πληθυσμός. Νομίζω πραγματικά ότι χάνουμε αυτό που είπες και εσύ πολύ ωραία χαρακτηρολογώντας πριν, χάνουμε το δάσος για το δέντρο, αν πιστεύουμε δηλαδή ότι για να φτιάξουμε το σώμα μας, την υγεία μας, την ευεξία μας, την εμφάνισή μας, ότι πρέπει να προπονηθούμε σαν προπονητές, σαν συγγνώμη πρωταθλητές, σαν Ολυμπιονίκες ή σαν αγωνιστικοί bodybuilders. Νομίζω ότι εκεί φταίμε και εμείς για τα πρώτα που δίνουμε σαν γυμναστές. Βέβαια. Φταίνε όλοι οι φορεί, από το σχολείο, από το μάθημα της φυσικής αγωγής, η εκπαίδευση, ο γυμναστής, το γυμναστήριο, το ίντερνετ, όλα. Νομίζω όλα παίζουν τον ρόλο τους. Για να κλείσω κι εγώ, αν μου έλεγες Γιάννη, τι θα έλεγες στα νεαρά παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν κτλ. Θα έλεγα το εξής, μου το ξανά έκανες πριν, αλλά τώρα πλέον το έχω καλύτερα στο μυαλό μου. Από την εκπαίδευση μας τονίζουν ότι η γυμναστική είναι ένας τρόπος τα παιδιά να βγουν έξω και να κάνουν ουσιαστικά μια ώρα εκτός μαθήματος.
Έτσι. Παίξτε μπάλες, ναι, παίξτε πάντα μπάλες και μπάλες παίξτε. παίξτε. Όλοι έχουν 18-19, γιατί δεν γίνεται να ξεκινάει λιγότερο. Ακόμα και ο χοντρός ή αυτός που είναι κουτσός έχει 19, γιατί είναι καλός μαθητής και πρέπει να πάρει 19. Όλοι μας την περιορίζουν και μας την κάνουν, ακόμα και εμείς που είμαστε οι επιστήμονες, έχουμε τελειώσει ένα πανεπιστήμιο τέτοιο, φυσικής αγωγής, μας κάνουν να φαινόμαστε υποδιέστερες και γι' αυτό φταίμε και εμείς. Γιατί δεν είμαστε επιστημονικά καταρτισμένοι για να μπορούμε να αποδείξουμε το αντίθετο. Άρα, σαν conclusion, έτσι, σαν συμπέρασμα της όλης βραδιάς, εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουμε όλοι να πάμε τη φυσική αγωγή εκεί που της αρμόζει. Γιατί η φυσική αγωγή στο μυαλό το δικό μου και ίσως και στο δικό σου, έτσι, θεωρώ, είναι κάτι πολύ ανώτερο, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα δεν αξίζει 140 ευρώ το χρόνο. Εμείς το έχουμε ρίξει εκεί. Εμείς το έχουμε ρίξει και φταίμε και εμείς και ίσως και η πολιτεία, αλλά δεν έχει να κάνει, αλλά ο κάθε ένας γυμναστής, αν γίνει καλύτερος, σίγουρα θα ανεβάσουμε και το επίπεδο της δουλειάς μας. Πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη, λοιπόν, ας λες. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα κρατήσω έτσι και σαν σχόλιο αποφώνησης να μιλήσω έτσι για κάποιες στιγμές, λοιπόν, της σημερινής συνέντευξης. Ο Γιάννης Κοτσής, λοιπόν, είπε πολλά. Και εγώ προσωπικά, σαν Αλέξη, σαν συνάδελφος και βέβαια και σαν φίλος στο προσεχές διάστημα, αυτό που συγκράτησα πάρα πολύ είναι η αναγκαιότητα συνεχιζόμενης αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, και στο κομμάτι το τεχνικό, το επιστημονικό, να πάρω γνώση, αλλά και στο κομμάτι των δεξιοτήτων και της επικοινωνίας, για να μπορείς να διαχειρίζεις και εμπορικά αυτή τη γνώση. Διαφορετικά αυτή η γνώση, αν μείνει απλά σε σένα, δεν έχει νόημα. Έτσι. Και η γνώση είναι για να μοιράζεται, εν πάση περιπτώσει. Σωστό αυτό. Και ένα άλλο έτσι στιγμιότυπο της συνέντευξης σήμερα που κράτησα είναι αυτή η φιλοσοφία σου του να κάνεις τα βασικά τέλεια, να διασφαλίζεις τα βασικά για να πάμε για τα επόμενα. Δηλαδή δεν δείχνεις ότι είσαι ο επαγγελματίας που βιάζεται με την έννοια ότι ναι, ποια είναι η κορυφαία τάση, ωραία, ας την κάνουμε. Εγώ αυτό έτσι έχω εισπράξει σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι αν έρθω έτσι με ένα τρίτο μάτι και εδώ πώς προπονείς, όπως το πολύ ωραίο βιντεάκι μας έδειξες, που αν το συνέχιζες και λίγο ακόμα θα πέφταμε για push-ups έτσι με την έμπνευση που μας έδειξες. Jump squat, push-ups και τρεξίματα. Ναι, καλά, ναι. Νομίζω ότι αυτά λείπουν πάρα πολύ από το χώρο μας. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι τυχαίο που όταν και σε προσφώνησα και σε καλωσόρισα, και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που θα ήσουν μαζί μας σήμερα, και αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο με τόση πολύ υπομονή, είναι ότι είσαι ο άνθρωπος που έχει το πακέτο. Πραγματικά το ελληνικό fitness, να μιλήσω από αυτή τη σκοπιά, γιατί είμαι αυτού του χώρου, το ελληνικό fitness χρειάζεται τέτοια άτομα, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν είμαστε μόνο γυμναστές. Είναι αυτό που είπε σε μια συνάδελφο που ρώτησε μια ερώτηση, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, να με συγχωρέσει, ότι είμαστε κινητροδότες, είμαστε εμπνευστές, είμαστε εκπαιδευτές. Δεν είμαστε απλά οι άνθρωποι που λέμε 3 επί 10, 4 επί 8. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αυτονόητο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε πλέον. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά. Μας ενέπνευσες, εμένα προσωπικά, αρκετά. Μας κινητροδότησες να γίνουμε και λίγο καλύτεροι κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε τόσο μέσω της συνεργασίας του Science Web από την αρθρογραφία που επιμελείσαι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα σε απολαύσουμε και ζωντανά σε κάποιο άλλο webinar που θα είναι έτσι στοχοποιημένο πάνω στη θεματολογία την οποία και ερευνείς και διαχειρίζεσαι και πάνω απ' όλα παρέχει. Γιατί είσαι άνθρωπος και της αγοράς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό και σε προσκαλέσαμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να σε χειροκροτήσω για την παρουσία σου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Θα ήθελα να κλείσω λίγο να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, να ξέρεις πως έχω ακριβώς την ίδια άποψη για σένα και χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν αυτός που επιμελείται ουσιαστικά τη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια. Και είπαμε, εμείς ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα θα συνεργαζόμαστε. Μακάρι να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και η γνώση είναι για να μοιράζεται ξανά, να ξαναδώσουμε πράγματα τα οποία ίσως τουλάχιστον αυτά που έχουμε. Έτσι, γιατί για άλλο μπορεί να είναι καλά, για άλλο μπορεί να είναι άχρηστα, αλλά είπαμε. Ο καθένας σίγουρα κάτι πήρε σήμερα, έστω και κάτι μικρό, δεν έχει να κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχαριστούμε βέβαια και την διοργάνωση, την Science Web, τον κύριο Γαλάνη, όλη την ομάδα που δούλεψε εδώ και αρκετές εβδομάδες για να βγει αυτή η συνέντευξη. Ευτυχώς χωρίς τεχνικά προβλήματα, που πάντα είναι έτσι το άγχος μας σε όλες τις εκδηλώσεις. Είχα μια καλή ανατροφοδότηση από το κοινό και νομίζω ότι αυτός ο θεσμός της συνέντευξης του επαγγελματία είναι λίγο το αλατοπίπερο στα webinars, γιατί νομίζω ότι σε πιο χαλαρό κλίμα
σε πιο προσωπικό επίπεδο, ερχόμαστε κοντά σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που είναι λίγο δύσκολο σε άλλο χρόνο να μπορέσει να το διασφαλίσει. Εγώ να χαιρετήσω όλους τους συμμετέχοντες, να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους. Και εγώ να τους ευχαριστήσω και για την υπομονή τους και για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστώ πολύ όλους και τη ScienceWeb και τον κύριο Γαλάνη που μου έδωσε το βήμα για να μπορέσω να μιλήσω και να πω όλα αυτά που είπα σήμερα. Και Αλέξανδρα και εσένα ευχαριστώ. Ωραία. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλή συνέχεια και καλή νύχτα σε όλους. Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.